Συνεχίζει να προκαλεί και να απειλεί ο Ερντογάν. Μην ασχολείστε μαζί μας και δεν θα πάθετε τίποτα, το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση το τηλεφώνημα Τραμπ-Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνεί σε Αθήνα-Άγκυρα να τα βρουν. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Αύριο στο Παρίσι το τέτα-τέτ Μακρόν-Μητσοτάκη με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις, το τουρκολιβικό μνημόνιο αλλά και την ελληνογαλλική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολιτική θύελα για τον παραλίγο υποβιβασμό ΠΑΟΚ Ξάνθης. Με τροπολογία μπλοκάρει την εισήγηση της Επιτροπής η κυβέρνηση, αν και διέγραψε τον Θοδωρή Ζαγοράκη που ζητούσε το ίδιο πράγμα. Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής ο Λευτέρης Αυγιανάκης. Και αχτίδα ελπίδας για τον κορονοϊό. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έφτιαξαν εμβόλιο. Μετά τη Γαλλία, κρούσμα και στη Γερμανία. Περισσότερα από 1.600 νέα κρούσματα στην Κίνα μέσα σε μόνο μία ημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3η-28 Ιανουαρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πριν περάσουμε στην κανονική ροή του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε ένας θηριώδης σεισμός στην Καραϊβική της τάξης των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Έχει ήδη εκδοθεί πάντως προειδοποίηση για τσουνάμι. Τώρα, επιστροφή στα δικά μας, μένεται η πολιτική σύγκρουση στον απόϊχο της εισήγησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Η κυβέρνηση πάντως επιχειρεί να μπλοκάρει νομοθετικά το ενδεχόμενο υποβιβασμού με τροπολογία που κατατέθηκε πριν 3 περίπου ώρες στη Βουλή. Εκεί θα πάμε τώρα κι εμείς, καθώς μας περιμένει ο Κώστας Πουλακίδας με όλο το ρεπορτάζ αλλά και ενδιαφέρον παρασκήνιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυβέρνηση κατέθεσε στις 7 η ώρα το απόγευμα εσπευσμένος και ευνηδίως μια τροπολογία με την οποία οι ομάδες οι οποίες εμπλέκονται σε καθεστώς πολυιδιοκτησίες αντί να υποβιβάζονται όπως ήταν έως τώρα θα τιμωρούνται με αφαίρεση 5 ή 10 βαθμών και μάλιστα μπορεί αυτή η τιμωρία να έρχεται και στο επόμενο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πρακτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, η κυβέρνηση τι κάνει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αφαιρέσει από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να το δώσει στον Ολυμπιακό που είναι η δεύτερη ομάδα και να το καθιστώντας τον το απόλυτο φαβορί. Γιατί εντάξει, προφανώς πρωτάθλημα παίζεται και κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Αλλά η διαφορά, η μείωση, η αφαίρεση των βαθμών των 5 έως 10 βαθμών που πρόκειται να γίνει στον ΠΑΟΚ καθιστά τον Ολυμπιακό το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η λύση λοιπόν την οποία βρίσκει. Ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ να μην υποβιβαστεί. Αυτή είναι η απόφαση, όπως φαίνεται, της κυβέρνησης την οποία την ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Πέτσας το μεσημέρι, όταν ανακοινώντας ταυτόχρονα και την διαγραφή από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας του ευρωβουλευτή της, του κυρίου Ζαγοράκη. Από εκεί και πέρα, στη Βουλή, ήρθε το απόγευμα η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, σε 7 η ώρα το απόγευμα για να υποστηρίξει την τροπολογία. Αυτό έχει τη σημασία του, διότι δεν ήρθε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αυγιανάκης, ο υπουργός αθλητισμού εκείνη την ώρα, κανείς δεν ξέρει πού βρισκόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ήταν στο Μέγαρο Μουσικής. Σε κάθε περίπτωση, τον αναζήτησαν, τον ψάξαν πάρα πολύ και έγιναν πολλά σχόλια εναντίον του κυρίου Αυγιανάκη για το γεγονός ότι δεν ήρθε να υποστηρίξει την τροπολογία του. Μάλιστα, ο κυβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσακαλώτος, αναρωτήθηκε, είπε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Πού είναι ο κύριος Αυγιανάκης? Πού είναι? Είναι στη Βουλή? Είναι σε ένα μπαρ και πίνει ουίσκι? Mm-hmm. Έχει φύγει από τη χώρα? Μπορούμε να τον έχουμε εδώ? Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσακαλώτος, φέτοντας μετεπιτάσεις αυτό το ζήτημα. Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη, η οποία ανέλαβε το βαρύ καθήκον να υποστηρίξει αυτή την τροπολογία, είπε ότι η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται προκειμένου να μην υπάρξει βιχασμός στην ελληνική κοινωνία, mm-hmm. σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη για τη χώρα και υπάρχουν και τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό το λόγο εκτίμησε η κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία νομοθετική η οποία να απεμπλέκει λίγο τα πράγματα. Αυτό όμως δεν έχει πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κανένα mm-hmm. άλλο κόμμα δεν πρόκειται να ψηφίσει αυτή την τροπολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόταση έτοιμο ονομαστική πληροφορία. Αυτό η ονομαστική θα γίνει αύριο. Όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, από ό,τι φαίνεται, θα αποχωρήσουν. Μάλλον για να είμαι ακριβή, το Κινάλ και το ΚΚΕ και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει στην ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα γίνει στη μία το μεσημέρι. Το ΜΕΡΑ25 δεν έχει τοποθετηθεί, αλλά από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, θα μάλλον προσανατολίζεται προς το παρόν ή προς το όχι. Όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση θα πρέπει να ψηφίσει μόνη της την τροπολογία αυτή, τη ρύθμιση αυτή. Και είναι χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Τσακαλώτου που είπε ότι το δικό μας έστικτο, το έστικτο δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
είναι να ακολουθήσουμε το κοινάλ και το ΚΚΕ και να αποχωρήσουμε. Αλλά θέλουμε να το ψηφίσετε ένας-ένας, μία-μία. Θέλουμε όλοι οι βουλευτές, αφού φτιάξετε αυτό το μπάχαλο, να πάρετε και την ευθύνη ένας-ένας, μία-μία. Αυτό ήταν το κλίμα το οποίο, και η ένταση η οποία υπήρξε στην Ολομέλεια, με το κοινάλ να λέει, τον κύριο Γεγκέρο, μέρος του κοινάλ, να λέει ότι κάνετε λάθος απάνω στο λάθος και προκαλείτε αδιέξοδο, και με το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον κύριο Λαμπρούλη, να λέει ότι πρόκειται για τροπολογία εμπεγμού, και με την Ελληνική Λύση, εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης μίλησε ο κύριος Χίτας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να κατηγορεί τον κύριο Αυγενάκη ότι είναι το πρόσωπο το οποίο δεν το ακουμπά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ευθύνεται για το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Μάλιστα. Πάντως, οι κραδασμοί, όπως φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία, είναι αρκετοί. Πριν πάμε όμως σε αυτό, όπως είπες και εσύ, πολλοί αναρωτιούνταν πού ήταν ο κύριος Αυγενάκης. Ο κύριος Τσακαλώτος επίσης αναρωτιόταν. Πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς. Πού είναι ο κύριος Αυγενάκης? Είναι στη Βουλή? Είναι σε ένα μπαρ και πίνει whisky? Έχει φύγει από τη χώρα? Μπορούμε να τον έχουμε εδώ? Η κυρία Μεδόνη μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα διχασμού του ελληνικού λαού. Ποιος το προκάλεσε αυτό? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο κύριος Αυγενάκης έβαλε δύο ανθρώπους δικούς του στην Επιτροπή? Είναι ή δεν είναι αλήθεια, αφού τους έβαλε, μετά είπε ότι δεν του πολύ αρέσει το πόρισμα? Αφού μιλάμε για το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρετε ότι ο διαιτητής που διορθώνει ένα λάθος με ένα άλλο λάθος, τον βρίζουν οι πάντες. Λοιπόν, τώρα Κώστα Μπουλακίδα, είπες και εσύ νωρίτερα ότι διαγράφει ο κύριος Ζαγοράκης, προφανώς λόγω της δήλωσής του της χθεσινής, ότι αν το θέμα δεν λυνόταν δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει πολιτικά με τους υπόλοιπους στην Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό ήταν ένας μόνο από τους κραδασμούς που είχαμε στην κυβερνητική παράταξη, καθώς είχαμε πολλές δηλώσεις και από τον Περιφερειάρχη, τον Γαλάζιο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζι Κώστα, και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, που έχει προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία, αν και δεν είχε το χρήσμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως επίσης και το ρεπορτάζ που καταγράφει μια έντονη νευρικότητα, στην οποία βρέθηκαν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Θα σας πω χαρακτηριστικά την περίπτωση του κυρίου Σιμόπουλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκλέχθηκε πρώτη φορά στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο οποίος προσπαθεί να διατυπώσει μια ισορροπία στο ότι ανάμεσα σε μια λογική που λέει ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, χθεσινοβραβηνή ήταν η δήλωσή του αυτή, και έλεγε ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά και ο ΠΑΚ δεν πρέπει να δικηθεί. Προφανώς και τα δύο μαζί δεν μπορούν να γίνουν με τον υφιστάμενο νόμο. Και προφανώς και αυτό η τροπολογία την οποία φέρνει η κυβέρνηση, δεν ξέρω κατά πόσο απεμπλέκει και βοηθάει περιπτώσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δέχονται τεράστια πίεση. Σας λέω χαρακτηριστικά, με ένα βουλευτής μου έλεγε ότι χθες το βράδυ δέχτηκε πάνω από 50 τηλέφωνα στο προσωπικό του κινητό από οπαδούς προφανώς του ΠΑΚ, οι οποίοι το ρωτούσαν τι γίνεται με αυτή την υπόθεση και ποια είναι η στάση δική του. Ουσιαστικά τον έφυγαν πρώτων ευθυνών του και του έκρωγαν τον κόβωνα του κινητού και για την πολιτική του, για το πολιτικό του βίο από εδώ και πέρα. Γι' αυτό το λόγο η ψηφοφορία, η οποία θα γίνει αύριο, έχει σημασία. Γιατί θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι βουλευτές οι οποίοι θα έρθουν, ποιοι θα ψηφίσουν. Προφανώς οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν σημασία, γιατί τα άλλα κόμματα έχουν τραβήξει την ουρά τους εντός εισαγωγικών έξω από αυτή την υπόθεση αυτή, είτε καταψηφίζοντας είτε φροντίζοντας να απέχουν. Πάντως τα μηνύματα, ξαναλέω, ήταν πολύ δυσάρεστα και δύσκολα και για την κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά για τους βουλευτές, ειδικά της Βορείου Ελλάδος. Κώστα Μπουλακίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στο Γιώργο Κολοκοτρώνη για να μας εξηγήσει. Γιώργο, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Και επίσης να μας δώσει και την ανάλυση του. Γιώργο, έχεις γράψει στο philathlos.gr ένα άρθρο με τίτλο «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν να έχει απέναντί του το ΜΠΑΟΚ». Μας αναλύεις τη δική σου ερμηνεία για την τροπή που πήραν τα πράγματα? Ουσιαστικά το είχα πει από χθες, όταν αναδιπλώθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγενάκης. Ναι. Για μένα, καταρχήν το υπόθηκε και στο briefing σήμερα από τον κύριο Πέτσα, ουσιαστικά στους δημοσιογράφους, χτύπησε το πορτοκαλί τηλέφωνο. Μόλις ο Πρωθυπουργός έμαθε, γιατί ήταν στο Auschwitz, μόλις έμαθε τι ακριβώς έχει συμβεί με την εισήγηση της Επιτροπής, προφανώς κάλεσε τον Υφυπουργό, είπαν ό,τι είπανε, αναδιπλώθηκε ο κύριος Αυγενάκης. Και βέβαια από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φοβερές εξελίξεις. Ποιες είναι οι φοβερές εξελίξεις?
Αφού λοιπόν έγινε γνωστό την ώρα του αγώνα, λάθος αυτό, λάθος αυτό και το είπε η κυρία Μαρούπα, η πρόεδρο, η μέλος της Επιτροπής, θα μπορούσε αυτό να γίνει είτε αργά το βράδυ είτε σήμερα το πρωί και όχι την ώρα του αγώνα που είναι 25.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Εφόσον λοιπόν υπήρχαν αντιδράσεις, πανό, συνθήματα κλπ. Τα βάλανε κάτω στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Τι πρέπει να κάνουν? Απ' τη μία έχουν έναν Ολυμπιακό, έχουν τον Μαρινάκη, και απ' την άλλη έχουν τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Ο Μαρινάκης έχει κάνει μια καταγγελία, ο Ολυμπιακός, ότι υπάρχει πολυιδιοκτησία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Ναι. Και απ' την άλλη είναι ο Σαββίδης, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι πρώτος, πάει για πρωτάθλημα, έχει αποκτήσει μια δυναμική, έχει λαό, απειλούν με πόλεμο. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Έρχεται λοιπόν το πρωί, ναι, και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ανακοινώνει ότι θα καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία, όπως την αποκάλεσε, που έγινε πριν από λίγο, σε αυτό το απόγευμα, προκειμένου να μην υπάρχει υποβιβασμός ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, πριν προχωρήσω, να πω ότι αυτό είναι ομή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Ναι. Και για να περάσει, επειδή απαγορεύεται μεσούζηση της περίοδου, ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ είναι σαφέστατος. Η αποβολή ή ο υποβιβασμός δεν το αποφάσισε η Επιτροπή, την εισήγηση, από το μυαλό τους. Ή δεν είναι εδώ του Αυγενάκη, του Μητσοτάκη, του οποιοδήποτε. Αυτό είναι στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Άρα για να αλλάξει πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της FIFA και της UEFA. Από τη στιγμή που το κατεβάζει ο Πρωθυπουργός, η FIFA και η UEFA είναι OK, έχουν μιλήσει, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν προκύπτει ακόμα από το ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν έχουμε ομή παρέμβαση. Και εν πάση περιπτώσει, αφού λοιπόν ανακοινώνεται το μεσημέρι, περιμένουμε, εγώ μάλιστα στην εκπομπή στο Real FM είπα το μεσημέρι, ότι θα περιμένω να δω τι ποινές θα προβλέπονται. Ναι. Και εδώ είναι το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί? Εκεί που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περίμεναν ότι έχουν καθαρίσει, να το πω λαϊκά Γιώργο, έτσι. Ναι. Έρχεται λοιπόν μέσω της κυρίας Μενδώνη σε ένα νομοσχέδιο που είναι για την επιδότηση της γένας, εκεί πέρασε η τροπολογία, ότι αυτό που είπε και ο Κώστας για κατηγορίες όπως το θέμα της πολυδιοκτησίας ΠΑΟΚ Ξάνθη, η ποινή θα είναι από μείον 5 έως μείον 10. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν αφαιρεθούν αυτοί οι βαθμοί από τον ΠΑΟΚ, είτε 5 είτε όσοι είναι μέχρι 10, χάνει το πρωτάθλημα. Και εκεί που οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ είχαν κατά κάποιο τρόπο καθησυχάσει, είχαν ηρεμήσει, είναι πάλι στα κάγκελα. Και δεν είναι μόνο ότι στα κάγκελα και φωνάζουν και απειλούν. Έχεις τώρα και τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση και μπορούν να μπει ο κόσμος στο φίλαδος.gr, επειδή είναι μακροσκύλια, τη διαβάσει όλοι. Ναι. Η οποία λέει στον πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση, ότι χαϊδεύεις αυτιά, χαϊδεύεις την παρανομία και ότι ενδίδεις σε εκβιασμούς. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Βέβαια. Και καλεί όλα τα κόμματα και φυσικά το κόμμα, το κυβερνό, τους βουλευτές, να μην ψηφίσουν αύριο την τροπολογία που είναι νομίζω για τις 1 το μεσημέρι. Δηλαδή εκεί που ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα, να βρει τη χρυσή τομή. Γιατί από ό,τι υπόθηκε η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε το μεταναστευτικό, έχουμε το προσφυγικό, έχουμε τόσα ανοιχτά μέτωπα. Μην έχουμε τώρα και το ποδόσφαιρο και καλλιεργείται αυτό το μίσος και να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο κλπ. Και κατάφερε, κατάφερε ο Πρωθυπουργός, και λυπάμαι που το λέω, να έχει απέναντί του και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και βεβαίως μένει να δούμε αύριο και αν θα γεμίσει το απουσιολόγιο της Βουλής, καθώς με το αίτημά του για ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και βάζει δύσκολα σε ορισμένους ίσως βουλευτές είναι από την συμπολίτευση. Είναι εύστοχη παρατήρηση, Γιώργο, και η δική σου, και το συζητήσατε με τον Κώστα, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που εκλέγονται στη Θεσσαλονίκη, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Διότι από τη μία φυσικά δεν μπορούν. Και στον Πειραιά φαντάζομαι ισχύει το ίδιο. Και στον Πειραιά, ναι. Αλλά λέω τώρα ειδικά για τους Θεσσαλονικείς. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή εκλέγονται από πολλούς ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι Θεσσαλονίκοι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, είναι και Αριανοί, είναι και Ηρακλείδες, ωραία. Αλλά εάν αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι πάνε, συμμορφωθούν, που αυτό λέει η λογική, με το κόμμα, αυτόματα θα έχουν πρόβλημα με τη βάση.
Και εν πάση περιπτώσει τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν πηγαίνεις στη Γαλλία να δεις τον Μακρόν, όταν είσαι σε επαφή, ξέρω εγώ, με τους Αμερικάνους, βλέπεις με τους Τούρκους, είμαστε σε μια κατάσταση όλοι. Δηλαδή, έχουμε τόσα θέματα. Και να είσαι τώρα πρωθυπουργός της Ελλάδας και να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει από το ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό ένα από τα δηλαδή, όχι, είναι, πολύ, είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι, ναι. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα, δείχνει ξεκάθαρα, για μένα, αυτή είναι η άποψή μου, ότι η Νέα Δημοκρατία στερείται ανθρώπων που κατέχουν τον αθλητισμό σωστά. Διότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα έχουν προβλέψει. Δεν είναι δυνατόν να κάθονται να ασχολείται ολόκληρη η κυβέρνηση, να έχει γίνει πανικός τώρα από το πουθενά για αυτή την ιστορία με τον ΠΑΟ και την Ξάνθη. Μάλιστα. Υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ δεν θα καθίσω τώρα να μιλήσω για να πω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε βουλευτής. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τα φτιάξεις ωραία τα πράγματα έτσι, να μην έχει κανένας παράπονα και να περάσεις και στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχουμε άλλα προτεραιότητα στη ζωή μας. Δεν είναι το ποδόσφαιρο. Και τα λέω αυτά, Γιώργο μου, διότι σε λίγο καιρό, αν όλα πάνε καλά και αν αυτό το πρωτάθλημα τελειώσει, παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα 24 Φεβρουαρίου. Σε λίγες μέρες υπάρχει το ΜΑΤς στην Τούμπα. Και εγώ ρωτώ τους πάντες, είναι αυτό κλίμα να γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι? Προτιμώ ειλικρινά χίλιες φορές να μην γίνει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, προκειμένου όλοι να είναι στα σπίτια τους ήσυχοι και ασφαλείς. Βέβαια, τι, το συζητάμε τώρα. Διότι εδώ δεν ρίχνω τη μομφή στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Εδώ κάποιοι άνθρωποι σπρώχνουν. Μην τα φορτώνουμε όλα, να οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, να οι Ολυμπιακοί κλπ. Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Μάλιστα. Και εγώ βλέπω ότι έχω πολιτικούς οι οποίοι αποδεικνύουν γιατί δεν έχουμε εξυγειάνει το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Γιώργο Λοκοτρώνη, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Ούτως ή άλλως, στο δεύτερο μέρος του δελτίου έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα σε δούμε να αναλύεις τα πάντα και το παρασκήνιο και το πώς φτάσαμε εδώ σε μια κατάσταση να μυρίζει μπαρούτι στην αμέσως μετά, στο Κόντρα 24, στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη. Εκεί όπου θα προσπαθήσετε και όλοι να ξετυλίξετε κάπως το κουβάρι πώς φτάσαμε εδώ να μυρίζει μπαρούτι. Προς το παρόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν αργά χθες το βράδυ Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ανάμεσα στον Αμερικανό και τον Τούρκο πρόεδρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία, καθώς και οι τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με ανάρτηση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Τζαντ Ντίρι, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη εξομάλυνσης των σχέσεων Αθήνας και Άγκυρας, χωρίς ωστόσο να δείχνει διάθεση ουσιαστικής εμπλοκής να εξαλειφθούν επίσης, είπε, οι ξένες επεμβάσεις και να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, αλλά και υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να σταματήσει άμεσα η βία στο Ιντλίμπ της Συρίας. Στον απόϊχο των νέων απειλών Ερντογάν, οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν σαφές μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι εκτιμήσεις είναι οι δεδομένες. Ασφαλώς και η κατάσταση, θα έλεγα, απαιτεί την εγρήγορση και την επαγρύπνηση και των δύο πλευρών σε όλα τα επίπεδα. Όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συνεργαζόμαστε όλο και πιο στενά, κατά τον εποφελέστερο δυνατό τρόπο, για το κοινό μας όραμα. Μια Ανατολική Μεσόγειο σε περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας. Παρά τις αποσταθεροποιητικές δυνάμεις και προκλητικές συμπεριφορές, που προέρχονται από μία και μόνο μόνιμη πηγή, αν θέλετε, αστάθειας. Λοιπόν, σε αυτή την μόνιμη πηγή αστάθειας και αποσταθεροποιητικών συμπεριφορών συντονίζουμε την αντίδρασή μας τόσο όσον αφορά την προετοιμαστία στο εσωτερικό μας, την κοινή πορεία στην αμυντική μας συνεργασία, αλλά και την ενεργοποίηση όλων των συμμαχιών σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι αυτό ήδη αποδίδει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι δεδομένα, οι προκλήσεις είναι δεδομένες, οι απειλές ακόμα. Αυτό σημαίνει απλά ότι εμείς εντείνουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας. Πάμε λοιπόν τώρα να προσπαθήσουμε όλα αυτά, αλλά και τις νέες απειλές Ερντογάν που θα δούμε στη συνέχεια, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θα μας βοηθήσει γι' αυτό ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, τον οποίο και καλησπέριζω. Χαίρομαι που είστε εδώ για μία ακόμη φορά. Και εγώ, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε πρέσβη, να δούμε λίγο πώς διαβάζετε εσείς
την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για το τηλεφώνημα Ερντογάν-Τραμπ, γιατί φαντάζομαι ότι η Ελλάδα, έχοντας ψηφίσει και το νομοσχέδιο για τις βάσεις και στηρίζοντας σε όλα τα επίπεδα τον Τραμπ, θα περίμενε ίσως κάτι παραπάνω από αυτό το «βρείτε τα μόνοι σας». Κύριε Μελιγκόνη, μετά την στάση που τήρησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την επίσκεψη, την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν τόσο λογικό να αναμένει κανείς μια πιο δραστική στάση από τη δική του πλευρά, διότι η επίσκεψη του παρήχε την ιδεώδη ευκαιρία να δείξει την καλή του διάθεση και να δείξει επίσης ότι έναντι δύο συμμαχικών χωρών που, των οποίων σχέσεις είναι σε ένταση εξαιτίας της μιας εξ αυτών, διατηρεί το κύρος και τη δυνατότητα να δώσει μία λύση και να εξασφαλίσει μία ομαλοποίηση. Δεν το έκανε. Εκ των υστέρων, και λόγω και της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του Αμερικανού Προέδρου, δεν θα ήταν λογικό να περίμενε κανείς κάτι πολύ θεαματικό ή πολύ δραστικό. Για να σας είμαι ειλικρινής, και το ότι έκανε αυτή την παρέμβαση πολύ σας φαίνεται. Μου φαίνεται πολύ και νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι άλλες εστίες εξουσίας του Αμερικανικού κράτους, το State Department, το Πεντάγωνο, η Γερουσία, προφανώς άσκησαν κάποια πίεση και του είπαν ότι επιβάλλεται μια σχετική εξισορρόπηση της κατάστασης. Το ερώτημα είναι, αυτή η παρέμβαση στερείται οποιοδήποτε νοήματος ή οποιασδήποτε πρακτικής χρησιμότητας? Δεν θα σας έλεγα ότι στερείται κάποιας χρησιμότητας. Καλό είναι να έχουμε μία δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο απευθυνόμενη προς την τουρκική πλευρά ότι πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει τις προκλήσεις και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα ήταν πολύ πιο σημαντική η κίνηση αν συνοδευόταν και από συγκεκριμένη υπόδειξη του τι πρέπει η Τουρκία να κάνει και αν ήταν ο τόνος πιο αυστηρός. Πάντως, επειδή εσείς έχετε μάθει να διαβάζετε τα κείμενα πίσω από τις λέξεις και να συνδυάζετε και κείμενα μεταξύ τους, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται, νομίζω, να προστεθεί στην επιστολή που έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Πομπέο, ο οποίος, αφού έλεγε ότι εμείς στηρίζουμε την ασφάλεια της Ελλάδας και τη σταθερότητα στην περιοχή, δηλαδή αυτονόητα πράγματα, κανείς δεν βγάζει μια ανακοίνωση για να πει θέλω πόλεμο, λέει μετά και πρέπει όσοι έχουν προβλήματα και αντιδικίες στην Ανατολική Μεσόγειο να τα βρουν. Όλο αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Ερντογάν. Δηλαδή να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να κάνουμε παζάρι. Κοιτάξτε, η ασαφής δήλωση, ο κύριος, τόσο στη δήλωση του κυρίου Πομπέου υπήρχε ένας τόνος συμπάθειας προς την ελληνική πλευρά. Έλεγε ότι η Αμερική δεσμεύεται να υποστηρίξει τη δημοκρατία, την ασφάλεια και την ασφάλεια της Ελλάδας. Ήταν ένα στοιχείο θετικό. Αλλά η ουσία έχει μεγάλη διαφορά από έρχεται το τηλεφώνημα Τραμπ-Ερντογάν. Έρχεται τώρα ο Τραμπ. Η ουσία ήταν ότι είχαμε μία φιλική κίνηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που βεβαίως κάθε άλλο παρά αποτελεί εγγύηση ότι θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά να αποτρέψουν μια στρατιωτική εμπλοκή ή να παρεμποδίσουν την Τουρκία να επιδιώξει ενόπλως την επιβολή των θέσεών της. Ξέρετε γιατί επιμένω να σας ρωτάω? Γιατί εντάξει, δεν παίρνουμε από τον Τραμπ κάτι περισσότερο από τσάι και συμπάθεια. Το επόμενο στάδιο είναι να πούν διάφοροι ότι εντάξει, μπορεί ο Τραμπ λίγο να τα μασάει, αλλά το βαθύ κράτος, το State Department, το Πομπέο, το Κογκρέσο είναι μαζί μας. Δεν λέω, καλό πράγμα είναι να είσαι αισιόδοξο στη ζωή, αλλά μήπως τελικά δεν είναι τα πράγματα τόσο διαφορετικά? Δεν τον αναιρούν κιόλας. Η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της στάσης της Αμερικής έναντι των σχέσεων αυτών δυστυχώς πολλές φορές παρουσιάζει μία συμπεριφορά από την αμερικανική πλευρά ανάλογη προς αυτήν. Εάν εξαιρέσει κανείς μία χαρακτηριστική περίπτωση, την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Τζόνσον στη δεκαετία του 60 προς την τουρκική κυβέρνηση, η οποία επιμόνως
ετοιμαζόταν για εισβολή στην Κύπρο, και με την οποία αυστηρά και κατηγορηματικά απαιτούσε να σταματήσει η όλη προετοιμασία αυτή. Ποτέ άλλοτε οι Αμερικανοί, ακόμα και στην περίφημη επιστολή Kissinger, η οποία ήταν πιο κατηγορηματική από την επιστολή Πομπέο, δεν έλαβαν, δεν προχώρησαν στο σημείο να αποδοκιμάσουν στον λογικά αναγκαίο βαθμό τις κινήσεις της Τουρκίας. Και είναι φυσικό η Τουρκία να επωφελείται από αυτή τη στάση. Αυτό λοιπόν που επί τόσο καιρό τόσοι πρόεδροι δεν έχουν κάνει, θα ήταν απίθανο να το κάνει ο νυν Αμερικανός πρόεδρος. Επομένως, το συμπέρασμά μου είναι, καλό στοιχείο ήταν αυτό, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να είναι καθησυχαστικό ή να, είναι, να έχει τον χαρακτήρα εγγυήσεις ότι τα πράγματα από τώρα και μετά θα εξελιχθούν προς την επιθυμητή για μας κατεύθυνση. Ότι έχει κάποια επίδραση στη στάση του Τούρκου Προέδρου είναι πιθανώς να έχει. Διότι μπορεί και πρέπει να συνδυάσει κανείς το μήνυμα αυτό, αυτή τη συνομιλία, με τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Τσαούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι η Τουρκία θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει και το ενδεχόμενο προσφυγή στη Χάγη, αλλά με ένα συνυποσχετικό, δηλαδή με μια ημερήσια διάταξη που θα έχει μέσα που τα, θα πάντα. Έχει τα πάντα μέσα. Εν τούτης, μέχρι τώρα αυτό το απέφευγαν και να το αναφέρουν. Και έχουμε και την περίεργη, θα την έλεγα και ελαφρώς ηρωνική κατ' ουσίαν, δήλωση του Ερντογάν προς τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά τη μετάβασή του ή την επιστροφή του από την Αλγερία, ότι η Ελλάδα, εάν δεν τα βάζει μαζί μας, δηλαδή αν δεν εκφράζει την ενόχλησή της προς τη στάση μας, δεν έχει θα πάθει κάτι να φοβηθεί. Αυτά ο Ερντογάν είμαι βέβαιος ότι τα εμφανίζει προς την αμερικανική πλευρά σαν κινήσεις διαλλακτικότητας και μετριοπάθειας για να δείξει ότι δεν μένει τελείως αδιάφορος στις διακριτικές, κατά την άποψή μου, πιέσεις που η Αμερική του ασκεί. Δεν αρκούν αυτά. Είναι θετικά, οπωσδήποτε δεν αρκούν. Άρα είμαστε και πάλι, παρότι προστέθηκαν δύο νέες ψηφίδες στο παζλ των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είμαστε και πάλι στην ίδια κατάσταση. Άρα, κλείνοντας την κουβέντα μας, είπαμε τα της Αμερικής, είδαμε ότι η Γερμανία τέλος πάντων έχει μια εφεκτική στάση προς τον Ερντογάν. Ισχύει αυτό που λένε πολλοί, ότι η μόνη ουσιαστική ελπίδα και σύμμαχος της Ελλάδας σε αυτή την περιοχή είναι η Γαλλία. Το ρωτώ επειδή αύριο θα συναντήσει τον κύριο Μακρόν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τελευταίες εξελίξεις νομίζω ότι καθιστούν αξιοπρόσεκτη την άποψη αυτή. Δηλαδή η Γαλλία προφανώς, για τους δικούς της λόγους ασφαλώς, και επειδή κατά πάσα πιθανότητα επιθυμεί να διατηρήσει και το καλό επίπεδο σχέσεων που έχει με την Ελλάδα, παραδοσιακά, ενοχλείται έντονα από την πολιτική που ασκεί η Τουρκία. Και ενοχλείται αφενός μεν διότι υπάρχει ένα στοιχείο αυθάδειας και ανέδειας, το οποίο ο γαλλικός εγωισμός και η γαλλική ευαισθησία δύσκολα ανέχονται, κυρίως όμως διότι ο Ερντογάν εκδηλώνει αυτή την ομή αυθαιρεσία σε έναν χώρο που είναι ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας για τη Γαλλία και είναι ο χώρος της Μεσογείου. Πάντοτε η Γαλλία ενδιαφερόταν για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο. Στις πρώην αποικίες της δηλαδή. Όχι μόνο και στις πρώην αποικίες της. Θα σας υπενθύμιζα ότι επί προεδρίας Σαρκοζή η Γαλλία προφανώς δυσφορούσα από την ανισορροπία των σχέσεών της με τη Γερμανία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επρότεινε την ιδέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Μεσογειακής Ένωσης. Ήταν ένα εμβληματικό σχέδιο που προέβλεπε στενή συνεργασία οικονομική αλλά και πολιτική των χωρών της Μεσογείου και των δύο πλευρών της Μεσογείου, και της Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής, και στο οποίο η Γαλλία θα είχε κυρίαρχο και διευθυντικό ρόλο. Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό, γιατί αντέδρασε άμεσα η γερμανική πλευρά. Μάλιστα. Αλλά ήταν πολύ ενδεικτικό του έντονου γαλλικού ενδιαφέροντος. Αυτό το ενδιαφέρον είναι πάγιο. Αυτό το ενδιαφέρον κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί τη Γαλλία και για τη στάση της Τουρκίας, και οπωσδήποτε
ωφελείται η δική μας πλευρά. Μένει λοιπόν να δούμε αυτό το ενδιαφέρον αύριο πώς θα μεταφραστεί στα ηλίσια παιδεία. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ναι, για να μην νομίζουμε ότι μόνο συναισθηματικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη σχέση των χωρών, ότι εκκρεμεί και ένα θέμα αγοράς από τη Γαλλία δύο φρεγατών. Βεβαίως. Και καλά κάνετε και το θέτετε. Είναι και σημαντικό αυτό, βεβαίως, και αυτό. Βέβαια. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για εγώ, τη συζήτηση. Και εγώ, κύριε Μελιγόνη. Να είστε καλά. Ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα της οικονομίας τώρα. Σημαντική αύξηση των πληστηριασμών με τις ευλογίες θεσμών, τραπεζών και κυβέρνησης έρχεται τους επόμενους μήνες. Διεθνείς οίκοι επισημαίνουν ότι το σχέδιο Ηρακλής από μόνο του δεν φτάνει και ζητούν περισσότερα. Βέβαια, η είδηση της ημέρας στην οικονομία είναι η επιτυχία του πρώτου ελληνικού 15ετούς ομολόγου, με το οποίο το δημόσιο άντλησε 2,5 δις ευρώ από τις αγορές. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν το μεγάλο ενδιαφέρον των λεγόμενων ποιοτικών επενδυτών, καθώς η δουλειά που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ζήτηση για το ελληνικό 15ετές ομόλογο που εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το ελληνικό δημόσιο άντλησε περί τα 2,5 δισεκατομμύρια. Αν και το επιτόκιο ήταν στην αρχή κοντά στο 1,97%, το μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές για τον ελληνικό τίτλο το έριξε στο 1,87%. Γνώστες των εξελίξεων τονίζουν ότι την έκδοση πήραν σε συντριπτική πλειονότητα οι λεγόμενοι ποιοτικοί επενδυτές. Από το οικονομικό επιτελείο επισημαίνεται ότι η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εδραίωσης χαμηλότερου κόστους δανεισμού της χώρας από τις αγορές. Ιδιαίτερη αξία έχει ότι το νέο ομόλογο λήγει το 2035, όταν τελειώνουν και τα μέτρα για το χρέος. Το φτηνό χρήμα από τις αγορές μειώνει σημαντικά τις ανάγκες εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους και ο ΟΔΙΧ έχει ετοιμάσει ακόμη 2 σενάρια για άντληση έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο έτος. Η σημερινή έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 15 ετών για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια κρίσης αποτελεί επιτυχία για την ελληνική οικονομία και τη χώρα. Η μεγάλη διάρκεια του ομολόγου, η υψηλή ζήτηση, το χαμηλό κόστος δανεισμού και η εξαιρετική ποιότητα της έκδοσης βελτιώνουν την εκδοτική καμπύλη του χρέους, χτίζουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ πέραν της περίοδου που εκνέουν τα μέτρα διευθέτησης που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές και ενισχύουν τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών λένε υπομονή ως τον Απρίλιο για τις ελαφρύνσεις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση σε έμφυα και εισφορά αλληλεγγύης. Ο Υπουργός Χρήστος Ταϊκούρας, που ήταν παρόν σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αναφερόμενος στη μείωση της φορολογίας που ζητά όλη η αγορά, αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης και του έμφυα, καθώς τότε θα υπάρχει και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των δημοσιονομικών της χώρας. Παραδέχθηκε ότι η εικόνα βελτίωσης δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην καθημερινότητα του πολίτη και τόνισε ότι στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η ανάταξη της μεσαίας τάξης. Παράλληλα, στο πεδίο των τραπεζών, οι διεθνείς οίκοι, αν και αναγνωρίζουν την πρόοδο, θεωρούν ότι το σχέδιο Ηρακλής από μόνο του δεν φτάνει και δείχνουν προσαλματώδη αύξηση των πληστηριασμών αλλά και των πωλήσεων δανείων σε funds. Η Standard & Poor's Capital εκτιμάει ότι το σχέδιο δεν είναι πανάκια για τα επισφαλή οικονομικά προφίλ των ελληνικών τραπεζών που παραμένουν εξαρτημένες από την αδύναμη κουλτούρα πληρωμών που επικρατεί στη χώρα και το αναποτελεσματικό, όπως το χαρακτηρίζουν, δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα. Εξελίξεις υπάρχουν και στη φορολογία, καθώς εκδόθηκε η εγκύκλειος που καθορίζει τις διαδικασίες για την αναστολή του φόρου προστιθέμενης αξίας στα νεόδμητα ακίνητα. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, αλλά και παραδείγματα εφαρμογής του μέτρου που έχει στόχο την ανάταση της οικοδομικής δραστηριότητας μετά το κράχ του ελληνικού real estate τη δεκαετία της κρίσης. Από την εγκύκλειο προκύπτει ότι το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα είναι προαιρετικό και χορηγείται μόνο αν έχει υποβάλει αίτηση ο ενδιαφέρον, ενώ σε αυτές τις μεταβιβάσεις επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 3%. Η αίτηση για άδειες που έχουν εκδοθεί πρώτου 2020 πρέπει να υποβληθεί φέτος έως τις 12 Ιουνίου, ενώ η προθεσμία αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύως του νόμου 4646 και εφ' εξής ορίζεται σε 6 μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιλτιάδη Χρυσομάλη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα του ποδοσφαίρου, τα οποία φαίνεται να έχουν πια πολιτικές προεκτάσεις και αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση χθες είχε να αντιμετωπίσει την οργή του ΠΑΟΚ. Με την τροπολογία που φέρνει σήμερα, έχει να αντιμετωπίσει και την οργή του ΠΑΟΚ και την οργή του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω πραγματικά πώς αλλιώς να αντιθέσω την ερώτηση. Πώς το καταφέρατε αυτό? Καμιά φορά μας ευρύσουν όλοι, σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις και το σωστό. Το έχετε σκεφτεί ανάποδα, ότι δεν εξυπηρετείς κανέναν. Ίσως να είναι και αυτό η απάντηση. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη,
Δεν είμαι πλέον ποδοσφαιρόφιλος. Mm-hmm. Θέλω να είμαι ειλικρινής προς αυτό και ποτέ δεν έχω καταλάβει αυτά τα πάθη για το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, βλέπω ωραία μπάλα. Δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε ΠΑΟΚ. Θέλω να τονίσω. Έχω βρεθεί όμως σε πολλούς αγώνες και των δύο ομάδων τυχαία τα τελευταία χρόνια. Ναι. Από εκεί και πέρα προέκυψε ένα θέμα από μια επιτροπή για ένα θέμα που είχε θέσει πολυδιοξησίας. Ναι. Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να απαλύνει αυτές τις ποινές. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε και οι ομάδες είναι ΑΕ, εκατομμύρια εκεί πέρα επενδύουν οι επενδυτές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Κανείς δεν θα ήθελε ίσως υποβιβασμούς και αυτά. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή πήρε μεγάλη πολιτική διάσταση ένα ζήτημα κατ' εμέ, και θέλω να το πω αυτό, και επειδή πολλοί συνάδελφοι ίσως πολιτικοποίησαν το θέμα. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι καταρχήν το ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός, είναι να πηγαίνουν τα παιδιά να βλέπουν ποδόσφαιρο, να ψυχαγωγούνται και αυτά. Και άρχισε να παίρνει μια αρνητική διάσταση διχασμού. Συγκεκριμένα άκουσα σήμερα, ας πούμε, τον κύριο Βελόπουλο στη Βουλή το πρωί. Ήμουν όλη τη μέρα στη Βουλή λόγω του νομοσχεδίου που είναι για το επίδομα γένας. Να λέει ότι θα λειτουργεί άλλο κοινοβούλιο στο Βορρά. Θα γίνουν σαν τη Γιουγκοσλαβία, λέει, και θα διχαστούμε. Καταρχήν είναι ανιστόρητα πράγματα, γιατί η Γιουγκοσλαβία ήταν δύο έθνη, όπως θυμάστε. Και υπήρχε αυτό το κατασκευάσμα της Γιουγκοσλαβίας επιτήτω και μετά το κάθε έθνος έγινε αυτόνομο κράτος. Εντάξει, αλλά και ο κύριος Πέτσας είπε ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει την τροπολογία, θα κατέθεται μάλλον γιατί την κατέβεζε, για να μην διχαστεί η χώρα. Και ο κύριος Πέτσας με την έννοια αυτό. Ότι ποντάρανε πολλοί πολιτικοί, αρχίσαν να βλέπουμε τέτοιες περιστατικά και μέσα στη Βουλή, σας είπα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ποντάρανε να διασπείρουν πάλι στην ελληνική κοινωνία το διχασμό που θεωρώ ότι πρέπει να τον αφήσουμε πίσω. Mm-hmm. Η χώρα πάει, όπως βλέπετε, και κάνει όχι απλά βήματα, άλματα. Mm-hmm. Απόδειξη το 15 ετές ομόλογο. Έχουμε μια αναταραχή μεγάλη στα εθνικά θέματα. Αλήθεια. Άκουσα και πριν στο δελτίο ειδήσεων τα δικά σας. Τώρα να βρίσκουμε αφορμές για διχασμό, νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια ως χώρα. Σύμφωνοι απλά. Και γι' αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να πει κάτι το αυτονόητο. Παιδιά, ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Mm-hmm. Ηρεμήστε, μην διχάζετε. Εγώ δεν λέω να εξοντωθεί κανείς, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω να δούμε τα σημαντικότερα. Ναι. Αυτό θεωρώ το λέει το σύνολο ή τέλος πάντων τρομακτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα για διχασμό και γενικά πρέπει ο διχασμός, αυτό το χτυκιό ιστορικά της Ελλάδος, να το ξεπεράσουμε οριστικά και να βάζουμε τα πράγματα σε μια νορμάλ διάσταση και σε μια, αν θέλετε, διάσταση η οποία να μην επιφέρει πάθη και εντάσεις. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας έναν, θα πω, κάτοικο εξωτερικού, γιατί με την ερώτηση δεν θέλω να φανεί ότι ούτε στηρίζω της μιας ομάδας τα συμφέροντα ούτε της άλλης. Προσωπικά θα σας έλεγα το εξής, θα σας ρώταγε το εξής, ότι υπάρχει ένας νόμος, καλός, κακός, σκληρός, μαλακός, πάντως ένας νόμος. Με βάση αυτό τον νόμο, μία επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου κλπ. Επιτρέπετε που σας διακόπτω. Κάνει μια εισήγηση, μια πρόταση. Παρακαλώ. Και έρχεται η κυβέρνηση και επειδή αντιδράει η ομάδα, φέρνει μια τροπολογία για να παρακάμψει την πρόταση. Καταρχήν, αυτό δεν είναι παρέμβαση να στα. Να τονίσω για να. Ναι. Για αυτούς και που δεν ασχολούνται και πολύ με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Από ό,τι έχω καταλάβει και δύο ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Αλλά πιθανόν. Εγώ ανήκω. Mm-hmm. Είναι μια εισήγηση μιας επιτροπής. Ναι. Η δικαιοσύνη θα κρίνει. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θα εξετάσει τα στοιχεία, μπορεί να μην ισχύει τίποτα από εντάξει, αυτά. Θα κρίνει όμως βάσει μιας τροπολογίας η οποία ψηφίζεται τώρα. Όχι. Αν υπάρχει παράβαση, πώς το είπαμε, πολυδιοκτησίας, θα το κρίνει από στοιχεία που θα ερευνήσει η δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά δεν θα μπορεί πλέον να βάλει την ίδια ποινή που υπήρχε αυτή πριν. Αν βρεθεί αυτή η παράβαση, έτσι, τότε προφανώς μέσω της ψήφισης τροπολογίας θα έχουν απαλυνθεί λίγο οι ποινές ως προς αυτό το τομέα και αν βρεθεί αυτή η παράβαση. Mm-hmm. Να σας πω κάτι, ότι η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί κυρίως πυροσβεστικά. Mm-hmm. Ακριβώς για να πει ότι έχουμε σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε. Και τότε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και λίγο υποκριτικό αυτό που κάνει. Καταρχήν. Ποιο είναι το υποκριτικό, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο στοιχεία. Πείτε μου. Θέμα αρχής γενικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ για απλοποίηση ποινών. Όταν έβγαλε όλους τους ποινικούς με τον νόμο Παρασκευόπουλο εκτός φυλακές, τώρα μην μας λέει για μια τροπολογία έναν υποβιβασμό της ομάδας ότι είναι το μείζον θέμα, όταν είχε κάνει εγκλήματα με την αλλαγή του ποινικού κώδικα και πόσοι εγκληματίες είχαν βγει έξω βαρύ ποινίτες και βαρύ τρομοκράτες. Άρα πρώτη υποκρισία από θέμα. Τρομοκράτης κανένας. Άδειες πήρανε. Δεν βγήκε κανείς έξω. Κυκλοφορούσαν στο να την κάνουμε, αν θέλετε, τη συζήτηση. Δεύτερον, για τους αποσυμφορητικούς νόμους. Ο κύριος Τσακαλώτος. Ο πρώτος ήταν επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο κύριος είχε βγει ο Πατακός με αποσυμφορητικό νόμο.
Δεν ξεκίνησαν τώρα, με τον κύριο Παρασκευόπουλο, όπως είπε. Τώρα εσείς μου λέτε τον αποσυφορητικό νόμο και μου φέρνετε τα παραδείγματα και μου φέρνετε τον Πανταγόταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει να δοθεί αμνηστία, αν θυμάστε. Αλλά πάει αλλού η κουβέντα και είναι πολύ ειδική. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για την υποκρισία από θέμα αρχής του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις ποινές. Πάμε για το συγκεκριμένο. Ο κύριος Τσακαλώτος αύριο τι θα κάνει? Τον θυμάμαι στη σουίτα με τον κύριο Σαββίδη. Θέλει να μην ψηφιστεί τροπολογία και αν υπάρχει αυτή η παράβαση από τον ΠΑΟΚ και τη βρει δικαιοσύνη να τον υποβιβάσει, να μας το πει καθαρά. Πάντως ο κύριος Τσακαλώτος, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αύριο θα φανεί του με τη στάση ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίστηκε δεν το έντυμα να λες, για ονομαστική. Δεν θέλω να αλλάξει η τροπολογία, να έρθει λίγο ηρεμία. Εντάξει, να μην υποβιβάζονται οι ομάδες για τέτοιου είδους ποινές, ήταν αυστηρές, να τις απαλύνουμε. Mm-hmm. Εσύ να λες είμαι πάω, είμαι συσοίτα του Σαββίδη και να λες όχι θέλω να υποβιβάσεις, να μας το πει καθαρά. Mm-hmm. Ωραία. Όλους τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ θα τους ρωτήσουμε αν ο κύριος Τσακαλώτος δεν δώσει το παρόν. Ωστόσο, το θέμα είναι οι δικοί σας βουλευτές που εκλέγονται στη Βόρεια Ελλάδα τι θα κάνουν. Υπάρχει κατατεθειμένο ένα αίτημα ονομαστική του φοβορία. Για να είμαστε δίκαιοι, το κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορείται για ποινές. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω ότι τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης έχουν ήδη πει ότι θα βγουν από τη δύσκολη θέση απουσιάζοντας από τη Βουλή. Δεν θέλουν να πάρουν θέση. Θα κρυθούν και γι' αυτό. Έτσι. Εμείς λέμε κάτι καθαρό ως κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό που είπαμε στην εισαγωγή του διαλόγου μας. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα για την Ελλάδα. Mm-hmm. Γνωρίζετε, αύριο ο Πρωθυπουργός είναι με τον Μακρόν. Mm-hmm. Είδαμε δηλώσεις Τραμπ. Βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Έχουμε καλά οικονομικά νέα, mm-hmm. τα οποία είναι μια διαφήμιση για τη χώρα. Δεν χρειάζεται όλο αυτό τώρα να υπερκαλυφθεί από ένα διχασμό που προκύπτει από το ποδόσφαιρο. Ωραία, για να κλείσουμε λοιπόν με το θέμα πάνω του ποδοσφαίρου. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε. Mm-hmm. Η τροπολογία στο να ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα. Ωραία. Να πάμε παρακάτω. Γιατί διαγράψατε τότε τον κύριο Ζαγοράκη? Ζήτησε ακριβώς αυτό Ζαγοράκης, που κάνατε. Πρώτον, πολιτικοποίηση το θέμα. Ναι. Έτσι. Και ο κύριος Τζιτζικώστας και ο κύριος Ζέρβας. Να φτάσω και σε αυτούς. Δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοια ένταση να πολιτικοποιηθεί το θέμα και ο κύριος Ζαγοράκης να απειλεί ότι τι. Εμείς δηλαδή που ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, πώς το έγραψε. Θεωρώ άστοχη τη δήλωσή του. Τον κάπτεν το σέβομαι, έχει προσφέρει πολλά στο ποδόσφαιρο, ήταν αρχηγός της εθνικής μας. Δεν εκλέχτηκε γι' αυτό στην Ευρωβουλή, να είμαστε ξεκάθαροι. Και νομίζω έδωσε μια διάσταση που αδικεί και τον ίδιο με αυτή την ανακοίνωση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όσον αφορά για τον Περιφερειάρχη, για τον Δήμαρχο και για τις δηλώσεις τους, θα κρυθούν για αυτές. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αυτό που είπα, Γενική Αρχή, δεν χρειάζεται να πολιτικοποιούμε και να διχάσουμε τον κόσμο για ένα θέμα που κατ' εμέ, συγγνώμη που το λέω, μπορεί να ακουστεί και λίγο κοινικό, δεν το θεωρώ μείζωνο σημασίας αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Και για να μην κλείσουμε μονοθεματικά την κουβέντα μας. Για να είναι πρώτο θέμα. Έτσι, από εκεί πέρα υπάρχουν σοβαρότερα θέμα για να προχωρήσω και εγώ την κουβέντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε, άκουσα πριν την ανάλυση του κυρίου Πρέσβη, εγώ θεωρώ ότι είμαστε από τις λίγες φορές που έχουμε βρεθεί με καλές συμμαχίες. Επ' αυτού θέλω να σας προβοκάρω να τελειώσουμε την κουβέντα μας έτσι. Ο Τραμπ πήρε τον Ερντογάν και ο Πομπέο έστειλε και στον κύριο Μητσοτάκη επιστολή και οι δύο λένε το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Καθίστε σε ένα τραπέζι και βρείτε τα. Έχουμε δώσει τις βάσεις με την αμυντική συνεργασία. Μπαίνουμε στο πρόγραμμα των F-35. Ψηφίσατε πριν δύο εβδομάδες τον εξχρονισμό των F-16. Τι άλλο έπρεπε να δώσουμε για να πάρετε κάτι παραπάνω εκτός από την παρότρινση? Βρείτε τα. Να τα βάλουμε σε μία. Ναι, σας προβοκάρω, αλλά. Καλό είναι αυτό για να ακούγονται οι απόψεις. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει αυτή τη στιγμή διάβημα να αποφευθούν οποιασδήποτε μονομερείς προκλήσεις. Και θεωρούν μονομερή πρόκληση το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης. Άρα οποιαδήποτε κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας με το γεωτρύπανο που θα στείλει δεν είναι απλά πρόκληση, είναι κλιμάκωση πρόκλησης. Άρα το μήνυμα είναι σαφές προς την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τραμπ πήρε τον κύριο Ερντογάν, όχι τον κύριο Μητσοτάκη, για να του πει αυτό που βγήκε προς τα έξω, αλλά σε αυτόν έκανε το τηλεφώνημα. Έχουμε μια ξεκάθαρη στήριξη από τους άλλους πόλους εξουσίας της Αμερικής. Έχουμε μια ξεκάθαρη στήριξη από την Γαλλία και αύριο είναι και η συνάντηση με τον Μακρόν. Έχουμε το Ισραήλ μαζί μας, έγινε ο αγωγός της ΜΕΤ και υπήρξε και σύμφωνο ασφαλείας. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται με αρκετές συμμαχίες, ισχυρή, ψύχρεμη. Ο κύριος Ερντογάν είναι σε πανικό και φαίνεται. Και νομίζω ότι είναι και ευκαιρία να προχωρήσουμε και παραπέρω κινήσεις.
δεν μας απαγορεύει κανείς, ειδικά μετά ότι τις ευλογίες των ΗΠΑ για τον EastMed να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ μας. Ναι. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η προσοχή μας. Ψύχρεμες κινήσεις, καλές συμμαχίες. Κλιμακώνουμε τα δίκαιά μας και τα οριοθετούμε και τα ορίζουμε. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Ναι. Άρα αυτό της απαγορεύει, μπορεί να κάνει μονομερείς προκλήσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μια βάση συζήτησης. Μάλιστα. Κύριε Χρυσομάλη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περιοδεία στην Ηλία πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στον συνάδελφο Χρήστο Κιμπιζή, που είναι στην αίθουσα ειδήσεων με όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Όπως είπες και εσύ, στην Ηλία της Πελοποννήσου βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και είχε περιοδεία στο νησί. Συναντήθηκε και με στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και με φορείς και με δημάρχους της περιοχής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία του έργου του αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου και πριν από λίγο μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να πούμε, Γιώργο, και όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από το ακροατήριο να σηκώσουν το χέρι όσοι δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Το χέρι σήκωσαν αρκετοί, κάτι που προκάλεσε την ικανοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, δείγμα του ότι η επιχείρηση διεύρυνσης προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ο Αλέξης Τσίπρας, να πούμε ότι άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, μίλησε για σχέδιο εξαπάτησης του λαού από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο για την παιδεία έκανε λόγο για Υπουργείο Κολεγίων, για κυβέρνηση κολεγίων και για κυβέρνηση κολεγιάς με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Γιώργο, μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από αυτά που δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλία. Βασίστηκαν λοιπόν στην πολιτική απάτη. Κατάφεραν να κερδίσουν μια εκλογική αναμέτρηση. Δημιουργήσαν προσδοκίες στον ελληνικό λαό που πίστεψε ότι τάχα μου για τα 10 χρόνια της κρίσης και για τα συσσωρευμένα σπασμένα που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τα τελευταία 4 χρόνια με το κεφάλι μέσα στο νερό σχεδόν και με λιγοστές ανάσες. Κατάφερε όμως το τέλος, κατάφερε να καθαρίσει τα σπασμένα δεκαετιών και να βγάλει τη χώρα από τη βαθιά χαράδρα της χρεοκοπίας, κάτι που δεν πίστευαν ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί ότι θα συμβεί 3 χρόνια πριν. Αξιοπρέπεια ήτανε και η 13η σύνταξη, την οποία δώσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να δώσουμε, στο 100% για τους χαμηλοσυνταξιούχους, στο 50% για τους μεσαίους, στο 30% για τις υψηλές συντάξεις, αλλά το ψηφίσαμε και το θεσπίσαμε ως μόνιμο μέτρο, με σχέδιο το 2021 να γίνει στο 100% για όλους, να μόνιμοποιηθεί δηλαδή ως 13η σύνταξη για όλους. Και έρχονται σήμερα και την καταργούν. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Παρουσιάζουν αριθμούς επί αριθμών, πίνακες επί πινάκων, με δίθεν αυξήσεις συντάξεις, όταν στον προϋπολογισμό του 2020 έχουν ψηφίσει κονδύλι χαμηλότερο κατά 200 εκατομμύρια ευρώ για τους συνταξιούχους συνολικά. Το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών θα πληρώνει 20% μεγαλύτερες εισφορές από ό,τι πληρώνει μέχρι σήμερα. Δείτε τι αποφάσισαν σε σχέση με τα κολέγια. Αυτό δεν είναι Υπουργείο Παιδείας. Είναι Υπουργείο Κολεγίων και Υπουργείο της Κολεγιάς. Είναι κυβέρνηση της Κολεγιάς με τα συμφέροντα. Δεν θα ξεχάσουμε ότι η δεξιά δημιούργησε το κομματικό κράτος σε αυτόν τον τόπο, του ρουσφετιού, της αναξιοκρατίας. Δηλητηριάσανε βεβαίως με μισαλλοδοξία, με μίσος την ελληνική κοινωνία. Παίξανε με αυτά τα αντανακλαστικά και με την ακροδεξιά, την οποία καταφέραν να εγκολπώσουν, διότι όλους όσοι ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του κυρίου Καρατζαφέρη και εξυμνούσαν τον Πατακό και τη Χούντα, τους έχουν στην κυβέρνηση σήμερα. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο μετά του ποδοσφαίρου, κύριε Αραχοβίτη. Καθώς κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ αίτημα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας και φαντάζομαι η πολιτική λογική λέει ότι αυτός που καταθέτει το αίτημα, επειδή όλοι ασχολούμαστε τώρα με το ποιοι και αν θα απουσιάσουν ή όχι από τη Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία,
αύριο. Η πολιτική λογική λέει ότι αυτός που καταθέτει το αίτημα πρέπει να είναι εκεί να ψηφίσει, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Mm-hmm. Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, να πάρουμε από την αρχή την ιστορία. Βεβαίως. Γιατί ακούγονται διάφορα και φτάνουμε όλοι στο τέλος χωρίς να έχουμε δει πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησε λοιπόν από μια επιτροπή η οποία είχε θεσμοθετηθεί από νομοθεσία του κυρίου Βασιλιάδη, του προηγούμενου υφυπουργού, υπουργού αθλητισμού, που προέβλεπε ότι ο διορισμός της πρέπει να περάσει μέσα από διαδικασίες από ακρόαση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, αναλαμβάνοντας, θέλοντας να αλλάξει την διοίκηση, να αλλάξει τη σύσταση της επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα να αποφύγει την ακρόαση μέσα στη Βουλή, άλλαξε τα μέλη ένα-ένα, διαλύοντάς τη δηλαδή και ανασυνθέτοντάς τη, χωρίς να περάσει να ακολουθήσει νομοθετική διαδικασία. Τώρα λοιπόν το πόρισμα που έφερε αυτή η Επιτροπή δεν αρέσει στη Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι και να τελειώνουμε με την υπόθεση αυτή. Νόμος υπάρχει. Υπάρχει νομοθεσία, πρώτον. Δεύτερον, νομοθεσία υπάρχει για όλους και για όλα. Το τρίτο είναι ότι όπως έσπηρε η Νέα Δημοκρατία, θα θερήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν κάποιος προσπαθεί να αποφύγει με τερτύπια την νομιμότητα και να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, θα υποστεί τις συνέπειες. Δεν είναι όλα επικοινωνία σε αυτή τη ζωή. Η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό το μεγάλο σφάλμα. Νομίζει ότι όλα λύνονται με την επικοινωνία, με επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πραγματικά προβλήματα βγαίνουν μπροστά και είναι αμήλικτα. Όπως είναι αυτό που κοντεύει να διχάσει την ελληνική κοινωνία από χειρισμούς άστοχους στην καλύτερη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι τα κολέγια, η εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων των ΙΕΚ με τα πτυχία των παιδιών που πέρασαν 5 χρόνια στα Θρανία και με τεράστια αιμορραγία οικονομική των οικογενειών τους, κοντεύει να διχάσει τις κοινωνίες, όπως είναι η διαχείριση, η άστοχη διαχείριση του μεταναστευτικού που κοντεύει να διαλύσει τις τοπικές κοινωνίες. Και μην κοιτάτε στην Αθήνα, στη μεγάλη αστική πόλη, στην επαρχία και όχι μόνο στα νησιά, αλλά όπου έγινε διασπορά του προβλήματος, έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα. Ξαναβγήκε η ακροδεξιά από την τρύπα της. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Προσπαθώντας να ωρεοποιήσει καταστάσεις, στην ουσία τι κάνει? Τροφοδοτεί, πυροδοτεί ανεξέλεκτες αντιδράσεις πίσω που θα τη βρούμε όλοι μπροστά μας. Θα πάμε όλη και στο προσφυγικό. Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον είστε σε θέση, γιατί μπορεί να μην έχει ληφθεί απόφαση, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο στην ονομαστική τι θα κάνει, τι θα ψηφίσει? Το ρωτώ γιατί κάποιοι λένε ότι θα ήταν εξόντωση για τον ΠΑΟΚ να υποβιβαστεί. Κάποιοι άλλοι λένε, το είπε πριν και ο κύριος Χρυσομάλης, ότι οι ομάδες, εν πάση περιπτώσει, είναι και ΑΕ, έχουν εργαζόμενους κλπ. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που ζητάει την ονομαστική ψηφοφορία, είναι προφανές ότι εμένει στο ότι αυτή η τροπολογία δεν μπορεί να έρθει νύχτα και να έρθει με μια διαδικασία για να βολέψει και να εξυπηρετήσει επικοινωνιακά τη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε αλλαγή ενδεχομένως χρειάζεται να γίνει στον νόμο, αυτό πρέπει να γίνει από μια κανονική διαδικασία συζήτησης. Το να έρθει μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο άσχετο, να κολλήσει εκεί για να ηρεμήσουν, για να κουκουλωθούν τα πράγματα επικοινωνιακά, είναι τελείως, μα τελείως άστοχο. Πάντως, κύριε Ραχοβίτη, αν δεν μπορούμε να συνενέσουμε προφανώς σε μια τέτοια μεθόδευση, γιατί αυτό δεν είναι και η ουσία του, αλλά και το τυπικό και το ουσιαστικό, είναι μια καθαρή μεθόδευση. Μεθοδεύεται δηλαδή και η ποινή, μεθοδεύεται και η διαδικασία. Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να συνενέσει σε κάτι τέτοιο? Λέτε ότι ότι φέρνει μια τροπολογία για να ερεμήσει τα πνεύματα, για να εξυπηρετήσει επικοινωνιακά τα πράγματα. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι χτες είχε απέναντί της μόνο τον ΠΑΟΚ, σήμερα έχει και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω. Ακριβώς. Έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Ένα ζήτημα που αφορά ήδη υφιστάμενη νομοθεσία. Έχει αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα μια εισήγηση μιας επιτροπής. Μιας επιτροπής που με τον τρόπο που είπαμε έχει κατάφερει η Νέα Δημοκρατία να το αναγάγει σε ένα ζήτημα που αφορά πρώτιστα την ελληνική κοινωνία. Μπροστά και από την κατάργηση της 13ης σύνταξης, μπροστά από την εξίσωση των ΙΕΚ και όλα αυτά που λέγαμε. Αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να το καταθέσει, να το καταφέρει.
Τώρα, έχετε αρχίσει, ακούμε και τον κύριο Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, να ξεδιπλώνεται καθημερινά μια επιχειρηματολογία που αν τη βάλει κανείς κάτω, ενώ κατά της κυβέρνησης, αν τη βάλει κανείς κάτω μπορεί να φτιάξει μια μαύρη βίβλο, ότι ξυλώνουν τα εργασιακά, επαναφέρουν μνημονιακές λογικές, καταργούν τη 13η σύνταξη, ότι φέρνουν κακό ασφαλιστικό, ό,τι. Γιατί λοιπόν, ενώ χάσατε τις εκλογές με 9 ακόμα κάτι στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία τώρα είναι 15 μονάδες μπροστά. Καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Ναι. Πράγματι, αυτό το εξάμηνο, αυτό που βιώνει ο κόσμος και αρχίζει να το συνειδητοποιεί, είναι ότι έχουμε ένα ξύλωμα των εργασιακών σχέσεων, μια αιμονή σε εργασιακές σχέσεις διαλυμένες. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος το δεύτερο μνημόνιο, θα δει ότι αυτά που πρότεινε, που περιείχε το δεύτερο μνημόνιο, που κατάφεραν να φύγουν επιτέλους βγαίνοντας η χώρα από την κρίση, ξανάρχονται στα εργασιακά. Δείτε τον εύλογο λόγο απόλυσης, δείτε μια σειρά από διάλυση των εργασιακών. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε συνεχείς εξυπηρετήσεις. Σε κάθε νομοσχέδιο υπάρχει και μια ρουσφετολογική διάταξη. Ναι. Εξυπηρετούν συμφέροντα, βγάζουν γραμμάτια. Το τρίτο είναι μια τελείως ταξική αντιμετώπιση, όπου στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ας πούμε, χαρίζονται 200 εκατομμύρια. Από την άλλη, έχουμε 200 εκατομμύρια αντίστοιχα, λέω τα νούμερα για να τα κατασυγκρατεί κι ο άλλος ο κόσμος, 200 εκατομμύρια λιγότερη δαπάνη για συνταξιοδοτικό το 2020. Ναι. Έτσι, βλέπετε λοιπόν ότι παίρνουν τα λεφτά από τον κόσμο της εργασίας, από τους πολλούς, από τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, όπως είμαστε όλοι μας, και τα δίνουν στα μεγάλα συμφέροντα και στους έχοντες και κατέχοντες. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια καθαρή μεταφορά πόρων. Αυτό ο κόσμος αρχίζει και το καταλαβαίνει. Είδαμε ότι δεν δόθηκε μέρισμα σε αυτούς που το είχαν ανάγκη στις γιορτές. Δεν κινήθηκε η αγορά, αποτέλεσμα να μην κινηθεί η αγορά. Αποτέλεσμα, κατ' επέκταση, να έχουμε αύξηση της ανεργίας. Ναι. Μετά από πάρα πολύ καιρό που είχαμε μια αποκλιμάκωση, βλέπουμε μια κλιμάκωση της ανεργίας. Όλα αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος. Εντάξει, από την άλλη πλευρά, αν είχατε δίπλα σας τώρα ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι χθες δόθηκε άδεια να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις για να μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό και να γίνουν επενδύσεις με ό,τι αυτό σημαίνει για δουλειές, ανάπτυξη κλπ. Σήμερα η χώρα δανείστηκε με 15ετές με επιτόκιο κάτω από 2%. Δηλαδή, θέλω να πω, αν είχατε δίπλα σας ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έδινε άλλα τόσα παραδείγματα που δείχνουν ότι πάει καλά η χώρα. Πάει καλά η χώρα, νομίζω μόνο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να το πούνε, ούτε οι ψηφοφόροι πια δεν μπορούν να το πούν. Γιατί οι μπολντόζες, αν οι μπολντόζες μπαίνανε στην πρώτη εβδομάδα, άργησε αυτή η εβδομάδα. Ναι. Που ακόμα δεν έχουν μπει, ακόμα είμαστε στη διαδικασία. Δεν έχουμε δει μπολντόζες ακόμα. Το δεύτερο είναι ότι τα ομόλογα αποκλιμακώνονται. Δείτε από πότε έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Από το 18 έχουμε μια συνεχή καθοδική πορεία των επιτοκίων. Είναι μια πορεία. Δεν έγινε τώρα. Ναι. Το κομβικό σημείο πάντα είναι η στροφή. Πότε ανέβαιναν, πότε σταθεροποιήθηκαν και πότε άρχισαν να πέφτουν. Ναι. Από τότε που άρχισαν να πέφτουν, ευτυχώς δεν έχουν γυρίσει. Έτσι. Άρα είναι μια πορεία που ευτυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει ανακόψει κι αυτή. Άρα το αφήγημα κι αυτό το παραμυθάκι τελειώνει. Όμως για το δεύτερο που ρωτήσατε... Πάμε σε μια λογική που ο κόσμος αρχίζει να ξυπνάει, η περίοδος χάριτος τελειώνει. Κάποια πράγματα μπορούσε να δικαιολογήσει κάποιος τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης. Τώρα όμως που ο καιρός έχει περάσει, που το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει να ξεθοριάζει, που δεν είδε καμία μείωση στο ασφαλιστικό, αντίθετα είδε επιβαρύνσεις σε πολλές περιπτώσεις, δεν είδε καμία αύξηση μισθών, συντάξεων, δεν είδε κανένα κοινωνικό μέρισμα, δεν είδε καμία φοροαπαλλαγή παρά μόνο στα μεγάλα εισοδήματα, κάπου ο κόσμος έχει αρχίσει και βιώνει, μάλλον ταυτίζει την καθημερινότητά του με την κριτική στην ψήφο. Άρα θα φανεί αυτό, λέτε. Αυτό θα φανεί λοιπόν και θα φανεί ραγδαία το επόμενο διάστημα. Αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει με ένα τέτοιο ρυθμό, εξυπηρετούντας μόνο οι μετέρους και αδιαφορώντας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, νομίζω ότι πολύ γρήγορα ο καθένας θα καταλάβει σε ποια τάξη ανήκει και ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Γιατί τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Μελιγκόνη, ο κόσμος έχει και μέτρο σύγκρισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, κυβέρνησε. Ναι. Δεν είναι ο κακός μπαμπούλας που έλεγε η δεξιά κάποτε.
είδε πώς κυβέρνησε ο ένας και πώς κυβέρνησε ο άλλος. Ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Ποιος νοιάστηκε για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, να το πούμε έτσι, για τον κόσμο, για τον κόσμο της εργασίας, και ποιος νοιάστηκε για τους συνταξιούχους μετακλητούς του Μαξίμου, για τους 80 διοικητές στα νοσοκομεία, για τις ιδιωτικές κλινικές. Και ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, μόνο από το κανάλι σας το ακούω να αναδεικνύεται κάπου, είναι αυτό που συμβαίνει στο χώρο της υγείας. Ναι. Εκτός από αυτά που διαβάζουμε, είδατε την καταγγελία του Συλλόγου των Φαρμακοποιών για ελλείψη 400 φάρμακα. Είχα προσωπική εμπειρία. Ναι. Σήμερα μου τηλεφώνησε ένας γνωστός από τη Βόρεια Ελλάδα. Έψαχναν αντικαρκυνικά φάρμακα, συνοδάτης θεραπείας καρκυνικά φάρμακα, που υπήρχαν μόνο σε ένα νησί του Αιγαίου και σε ένα ακόμα κατάστημα στην Δυτική Μακεδονία. Και αναγκάστηκε να παραγγείλει όση ποσότητα βρήκε με κούριερ να μεταφερθεί στον άρρωστο, ο οποίος έπρεπε να συνεχίσει θεραπεία του. Μάλιστα. Αυτά ζούμε το 2020. Εκτός μνημονίων, η χώρα είναι σε μια υποτίθεται κανονικότητα. Αν αυτή είναι η κανονικότητα, τότε αντιχαίρονται. Μάλιστα. Κύριε Ραχοβίτση, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ. Πολιτικές αναταράξεις και βραχυκύκλωμα σε εσωκομματικό επίπεδο προκάλεσε η χθεσινή εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον υποβιβασμό ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Από τη Νέα Δημοκρατία διαγράφει ο Θοδωρής Αγοράκης, ενώ την αντίθεσή τους έχουν εκφράσει και άλλα γαλάζια στελέχη. Πάντως, με τροπολογία της κυβέρνησης, ακόμη και αν τελικά κριθούν ένοχες οι δύο ομάδες, δεν θα υποβιβαστούν. Σφοδρή είναι και η κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Φουρτούνα στο κυβερνητικό στρατόπεδο έφερε η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης μετά τις καταγγελίες για πολυιδιοκτησία μέσω της φερόμενης εμπλοκής του Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ Ξάνθη. Σήμερα ο Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε τη διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία του Θοδωρή Ζαγοράκη μετά τις χθεσινές απειλές του Ευρωβουλευτή ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί αν πέσει κατηγορία ο ΠΑΟΚ. Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης. Χθες ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος είχε δηλώσει πως δεν μπορεί να βρίσκεται στην ίδια πολιτική στέγη με αυτούς που βάλουν καθυπόδειξη τρίτων εναντίον του ΠΑΟΚ και του ίδιου του ελληνικού ποδοσφαίρου, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Η κυβέρνηση κατέθεσε νομοθετική διάταξη που προβλέπει αφαίρεση βαθμών και πρόστιμο για παραβάσεις όπως αυτές της πολυιδιοκτησίας ή του μετοχολογίου, ώστε τελικά, ακόμα και αν οι δύο ομάδες κριθούν ένοχες, να μην υποβιβαστούν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν απειλείται με διχασμό η ελληνική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία είναι τραυματισμένη από το πρόσφατο παρελθόν, μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να ανακάμψει, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της κυβέρνησης είναι μια στάση ευθύνης. Οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία σήμερα που παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να διορθώσει τη ζημιά που έχει ήδη γίνει. Το καλύτερο θα ήταν ο κύριος Αυγενάκης να παραιτηθεί και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για το χάος που έχει επιφέρει στον αθλητισμό και για τις συνθήκες διχασμού στις οποίες οδηγεί την ελληνική κοινωνία. Πού είναι ο κύριος Αυγενάκης? Είναι στη Βουλή? Είναι σε ένα μπαρ και πίνει whisky? Έχει φύγει από τη χώρα? Μπορούμε να τον έχουμε εδώ? Η κυρία Μεδόνη μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα διχασμού του ελληνικού λαού. Ποιος το προκάλεσε αυτό? Πρόκειται για μια απαράδεκτη τροπολογία, η οποία έρχεται αυθαίρετα να επικαλεστεί την ανάγκη νομοθέτησης. Μια παρέμβαση και ένας λάθος τρόπος που προσπαθεί η κυβέρνηση μετά το αδιέξοδο που φαίνεται να οδηγείται να διορθώσει με ένα νέο λάθος. Πρόκειται για κοροϊδία εμπεγμό, είναι απαράδεκτη τροπολογία. Στενοχωριέμαι που το λέω. Το έλεγα και νωρίτερα, πριν από μήνες, θα το παραλάβω και τώρα. Μάλλον είναι άσχετος. Δεν μπορεί σε μια δημοκρατική χώρα, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, η κυβέρνηση να ενδίδει σε εκβιασμούς και να χαϊδεύει την παρανομία. Με αυτήν την τροπολογία δεν ισχύει ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Αντιθέτως, βιάζεται και η κυβέρνηση και η κοινή λογική. Με αυτήν την τροπολογία, η κυβέρνηση παζαρεύει την νομιμότητα, παρεμβαίνοντας ομάς στο έργο των ανεξάρτητων αρχών και της δικαιοσύνης. Πάντως, οι αντιδράσεις από το γαλάζιο στρατόπεδο δεν σταμάτησαν στο Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας έκανε λόγο για μεθοδεύσεις που θα επιχειρήσουν να πλήξουν τον ΠΑΟΚ, οι οποίες θα πρέπει
πρέπει να ακυρωθούν χωρίς δεύτερη σκέψη και θεωρεί πως η απόφαση είναι ένα πλήγμα κατά της πόλης που αρχίζει να νιώθει περηφάνεια και αυτοπεποίθηση. Θέση πήρε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Με μεγάλη θλίψη και οργή βλέπουμε για μία ακόμη φορά το πρωτάθλημα να παίζεται εκτός γηπέδου. Παρόλα αυτά, ελπίζω στην ορθή κρίση των αρμόδιων οργάνων. Ο Δήμαρχος Κατερίνης, πρώην βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και θρύλος του ελληνικού αθλητισμού Κώστας Κουκοδήμος, με δήλωσή του τάσεται στο πλευρό του ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντας τον Λευτέρη Αυγενάκη πληγή για τον ελληνικό αθλητισμό. Η αθλητική δικαιοσύνη, σε αντίθεση με την κυβέρνηση και τους χορηγούς της, οφείλει να σταθεί στο ύψος της, δήλωσε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Για κακόγουστη στημένη φάρσα με σκηνοθέτη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μίλησε ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ο κ. Αυγενάκης έχει υποπέσει σε τεράστια πολιτική γκάφα. Πως το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παίζεται στο παρασκήνιο, στις αίθουσες των Υπουργείων και των διορισμένων επιτροπών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ΚΚΕ. Η μόνη λύση για τον κύριο Αυγενάκη είναι να τον ξυλώσει ο Πρωθυπουργός. Τελεία και παύλα. Φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό, κύριε συνάδελφε, εμείς από το Βορρά, θα σας βλέπω και σας βουλευτή κάποιου άλλου κοινοβουλίου όπως θέλουν κάποιοι. Από την πλευρά του, ο επίσημος ΠΑΟΚ εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά του Λευτέρη Αυγενάκη, χαρακτηρίζοντάς τον εντολοδόχο του Ολυμπιακού. Του Υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Αυγενάκη. Ενός ανθρώπου, ο οποίος ουσιαστικά είναι εντολοδόχος του κυρίου Μαρινάκη και υπάλληλός του. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως αυτός που κυλιδώνει την ιστορία του ΠΑΟΚ και τον έχει φέρει σε αυτή την τραγική θέση λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Ο κύριος Σαββίδης πιστεύει ότι με χρήματα μπορεί να αγοράζει ΠΑΕ τη Super League και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζει το πρωτάθλημα, παίζοντας φιλικά παιχνίδια μαζί τους, όπως γίνεται με την Ξάνθη, και απαιτεί ενώ αυτό τιμωρείται για τους άλλους ιδιοκτήτες με υποβιβασμό, αυτός να παραμένει ατιμώρητος. Η Βόρεια Ελλάδα βράζει. Πού να δείτε τι έχει να γίνει στη Νότια Ελλάδα μόλις βγουν οι κοροϊδίες σας, αναφέρει ανάρτηση του ισχυρού άνδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θέση για τα τεκτενόμενα παίρνουν και οι οργανωμένοι οπαδοί Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Με ανακοίνωσή της, η Θύρα 4 υποστηρίζει πως ο κύριος υπεύθυνος για όλη την κατάσταση είναι ο Πρωθυπουργός, ενώ μεταξύ άλλων αφήνει μέχρι και αιχμές για απόσχηση. Ο κύριος υπεύθυνος για το σημείο που φτάσαμε, αλλά και το πού θα πάμε από εδώ και στο εξής, είναι ένας και έχει το ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πλέον μιλάει ο λαός. ΠΑΟΚΤΖΙ, είσαι σε πόλεμο. Χθες το βράδυ, οι οπαδοί του Δικεφάλου κινήθηκαν προς τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Σήμερα το πρωί, άγνωστοι χάκαραν τη σελίδα του Λευτέρη Αυγενάκη και τοποθέτησαν παντού το σήμα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού καλούν την κυβέρνηση να μην τολμήσει να καλύψει το σκάνδαλο. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι της κυβέρνησης, προσέξτε καλά και ακούστε καλά. Αν τολμήσετε να κάνετε παρέμβαση για να καλύψετε το σκάνδαλο και να μην πληρώσουν οι ένοχοι, δεν θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο όπως απειλούν αυτοί, αλλά και εσείς και η κυβέρνησή σας και ο Ρώσος με τα τσιράκια του θα αναγκαστείτε να φύγετε από την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει μέτρο γης για κανέναν σας εδώ. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει και έγινε δυστυχώς ήταν να αλλάξει ο νόμος και να εφαρμοστεί ο επικείμενος νόμος. Όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει να χαιρόμαστε, γιατί με τον ίδιο τρόπο οποιοδήποτε μπορεί να προκαλεί πολιτικό κόστος σε μια κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την νομοθεσία και αυτό πλήττει την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Ως υπαναχώρηση θεωρούν οι πολίτες την νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για να μην υπάρχουν εξοδοτικές ποινές στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι απαράδεκτο με τον τρόπο τους κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Η κυβέρνηση φοβήθηκε το πολιτικό κόστος. Λάθος είναι. Βεβαίως ήταν μια επαναχώρηση, διότι εφόσον αυτά λέει ο νόμος, αυτά πρέπει να τηρούνται. Καλά θα κάνει ο Θοδωρής να φύγει. Να ψηφίσουμε το Ζαγοράκι για προβουλευτή, κατά για της Ελλάδος είναι. Έγινε ένας λιγότερος. Καλά, βρήκανε τώρα να διαγράψουν τον Ζαγοράκι. Έχουν πολύ χειροτερούς να διαγράψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ζαγοράκης δεν είναι τίποτα μπροστά στους υπόλοιπους. Άγιος είναι. Ο προβληματισμός δεν είναι λύση. Να τιμωρηθούν πρέπει. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά το χάος που έχει δημιουργηθεί, η κυβέρνηση φαίνεται να στηρίζει τον Λευτέρη Αυγενάκη. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, Κώστας Πουλακίδας και Γιώργος Μιχαηλίδης εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δύο σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα, τα λέγαμε και στο πρώτο μέρος του δελτίου από την Βουλή. Είναι κατατεθειμένο πλέον το αίτημα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας και υποθέτω ότι αύριο το απουσιολόγιο της Βουλής θα γεμίσει ή όχι. Σίγουρα θα γεμίσει, γιατί θα υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν θα έρθουν. Βουλευτές κομμάτων, οι οποίοι ήδη δήλωσαν, το Κινάλ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ελληνική Λύση, είπαν ότι δεν θα έρθουν στη Βουλή. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με άλλους βουλευτές, αλλά για μένα το πρόβλημα δεν είναι βουλευτές. Αλλά αύριο θα έχουμε μια μεγαλύτερη απουσία. Mm-hmm. Την απουσία του Σιωπηλού, ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και μπήκε αύριο η επιτροπή, η ψηφοφορία αυτή. Στην αρχή, να ξέρετε, μας λέγανε ότι θα πήγαινε για Πέμπτη. Η ονομαστική ψηφοφορία. Mm-hmm. Ξαφνικά λοιπόν έγινε μια συνεννόηση Βουλής Μαξίμου και άλλαξε για να πάει Τετάρτη.
Τετάρτη, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στο Παρίσι. Βέβαια. Παρίσι και το βράδυ Βρυξέλλες. Αλλά από τη στιγμή που η κυβέρνησή του όμως κατεβάζει αυτή την τροπολογία, έχει τόση σημασία σε τελική ανάλυση τι θα ψηφίσει, έχει αν θα ψηφίσει. Έχει μια πολιτική ο ίδιος σημασία ο κατά πόσο ο Πρωθυπουργός δίνει τις μάχες. Ναι. Υπενθυμίζω ότι στον εκλογικό νόμο τον έβαλε μια μέρα που επίσης θα έλειπε και επίσης θα ήταν απομονωμένος. Το ίδιο θα γινόταν και αύριο. Και επειδή μπορεί να, αύριο να μην γίνει μόνο μια ονομαστική ψηφοφορία, ναι, αλλά μπορεί να γίνει και μια συζήτηση, δεν θα ήθελε να ήταν εκεί. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σιωπηλό πρόσωπο, είναι ο κύριος Αβγενάκης. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ναι. Ο αρμόδιος υπουργός δεν καταθέτει την τροπολογία, δεν παρουσιάζει στη Βουλή την τροπολογία του και ψάχνουμε να τον βρούμε. Πέρα από το αν είναι στα μπαρ που έλεγε και πίνει ουίσκι που λέγει ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Αβγενάκης, από ό,τι ξέρουμε, ήταν στο Μέγαρο Μουσικής, σε κοινωνική εκδήλωση. Παράτησε τη Βουλή για να πάει σε κοινωνική εκδήλωση. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι νοητό. Επομένως, θέλησε ο κύριος Αβγενάκης να μην δώσει πολιτικές απαντήσεις για τις πράξεις του. Και το ερώτημα ποια είναι στο Μαξίμου. Και μάλιστα... στην κυβέρνηση. Από την ώρα που ο υπουργός λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα είναι του Μαξίμου. Πότε θα αποχωρήσει ο κύριος Αβγενάκης από τη θέση του, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο του τίθεται στο Μαξίμου. Πότε θα αποχωρήσει ο κύριος Αβγενάκης και ποιος θα τον αποχωρήσει, ο ίδιος μόνος του ή το Μαξίμου. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του κατά πόσο ο Πρωθυπουργός μπορεί να παρεμβαίνει εναντίον του μόνου βουλευτή που τον είχε στηρίξει όταν ξεκίνησε την πορεία του για να γίνει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, εσύ τι λες? Εγώ απλώς σημειώνω ότι με το αυτοκίνητο η απόσταση Μέγαρο Μουσικής Βουλή είναι 5 λεπτά, 7 λεπτά, κάπου εκεί. Εντάξει, ανάλογο στην κίνηση που έχει, αλλά μην τα χαλάσουμε τώρα σε αυτό. Εγώ θέλω να δώσω μια άλλη σκοπιά στο ζήτημα. Αυτή που συσχετίζει το ποδόσφαιρο με την πολιτική και την κοινωνία. Το κατά πόσο πρέπει και για ποιο λόγο είμαστε μια κοινωνία και δημοσιολογούντες και πολιτικά δημοσιολογούντες. Προχωράμε σε συζητήσεις οι οποίες διαταράσουν τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων στη Βουλή. Γιατί? Για το ποδόσφαιρο. Ή, ας πούμε, εγώ προσωπικά δεν ακούω αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας, ότι θα διαραγεί η κοινωνική συνοχή για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί? Είναι ρύθμιση επιχειρηματικών συμφερόντων, μην το βλέπεις μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, δηλαδή. Το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε και τον κίνδυνο διχασμού. Οι ομάδες είναι ΑΕ. Δεν το αναιρούμε αυτό. Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι αδυνατεί να ρυθμίσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όχι ότι θα διχαστεί ο κόσμος του ποδόσφαιρου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως βλέπουμε και. Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Η οποία είναι λαϊκή και αυτό το λόγο αφορά και την. Κάνω ένα συμπλήρωμα σε αυτό το οποίο λες. Είδαμε τις ανακοινώσεις της εκάστοτε θύρας που εκπροσωπεί τις ομάδες, των οπαδών δηλαδή, τις λες και πολεμικές. Για ποιο λόγο, δηλαδή, είμαστε σε μια συζήτηση η οποία. Έχουμε μπροστά μας ένα προϊόν. Το προϊόν αυτό αδιαφεσβήτητα δεν πουλάει. Δεν φέρνει χρήματα στην ελληνική αγορά. Δεν είναι ένα ελκυστικό προϊόν πανευρωπαϊκά και δεν φέρνει και πόντους στην Ελλάδα. Δηλαδή, να τα λέμε και ποδοσφαιρικά. Οι ελληνικές ομάδες αποτυχάνουν στο εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρο τώρα αυτό. Φέρνει χρήματα σε αυτό που παίρνει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Σε αυτό δεν αντιλέγω. Αλλά για να είμαστε σοβαροί, το χρήμα αυτό ανακυκλώνεται. Δηλαδή, δεν είναι business αυτές οι οποίες γίνονται στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το καταργήσουμε όμως κιόλας το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, επειδή δεν πουλάει στην Ευρώπη. Να σου πω μια πτυχή. Έχει υποθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι θα έπρεπε το ελληνικό ποδόσφαιρο να περάσει μέσα από μια πλήρη αναδιάρθρωση, η οποία θα όριζε και κάποια ριζοσπαστικά μέτρα, όπως μόλις αυτό που είπες. Δηλαδή, να πάρουμε παράδειγμα από το εξωτερικό, να μην βγούμε στην Ευρώπη για κάποια χρόνια, γιατί έχουμε και το χουλιγκανισμό, ο οποίος μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν έχουμε και οπαδούς οι οποίοι είναι αθώες περιστερές, για να δούμε πού θέλουμε να φτάσουμε το ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι ζητήματα αυτά τα οποία είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει να τα αναγάγει η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα σε ζητήματα πρώτης τάξης, γιατί με αυτόν ακριβώς τον τρόπο διχάζουν την κοινωνία. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στα του κορονοϊού τώρα, με αλματώδη λοιπόν ταχύτητα, συνεχίζει την εξάπλωσή του ο συγκεκριμένος ιός. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 100, ενώ ραγδαία είναι η αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν ξεπεράσει τις 4.500. Πρώτο κρούσμα του φωνικού ιού και για τη Γερμανία, τη στιγμή που η μία χώρα μετά την άλλη οργανώνουν σχέδια επαναπατρισμού των υπηκών τους που ζουν στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Στα του οίκου μας παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα.
Το ανθρώπινο πρόσωπό του έδειξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνέντευξη που άγγιξε τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής του. Ο πολιτικός που συνέδεσε τη σταδιοδρομία του με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, μίλησε για την οικογένειά του, τα παιδικά του χρόνια, τη σύντροφό του και τα δύο αγόρια του. Όμως, μίλησε και για τη δύσκολη απόφαση του δημοψηφίσματος του 2015, όπως και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, ο Φίβος Κλαβιανός είναι εδώ για το σχολείο του. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Πώς την είδες τη συνέντευξη? Ήταν διαφορετική συνέντευξη, έτσι? Ναι, δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο προσωπική συνέντευξη ο πρώην Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Βέβαια, είναι ένα στοιχείο που το έχει. Είναι ευθύς και λαϊκός σαν άνθρωπος γενικά. Δεν μπορεί να μιλάει στον ελληνικό, μπορεί να αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια χωρίς να είναι ξύλινος, και αυτό φάνηκε χτες. Ήταν αρκετά πετυχημένο και γι' αυτό έκανε και πάρα πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης η εκπομπή. Και αυτό δείχνει κιόλας ότι το πολιτικό κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρας είναι ακόμα μπροστά. Δεν έχει τελειώσει με την Πρωθυπουργία. Αυτό που ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι αυτά που είπε για την οικογένειά του, για την καταγωγή των παππούδων, τα μέρη καταγωγής, την πολιτική ιστορία της οικογένειας, τις διαφωνίες που είπε με τον πατέρα και τα παιδιά το 89, όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν καθορίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πράγματα που τα πιστεύει και είναι άνθρωπος πολύ ψύχρεμος, αλλά είναι και συναισθηματικός, και αυτό έχει μια σημασία και για το τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα είναι ο ηγέτης και πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτός από το προσωπικά, υπάρχουν και πολιτικά. Στο τέλος της συνέντευξης απάντησε σε πολιτικές ερωτήσεις, όχι μόνο για το δημοψήφισμα και τις πρέσπες, αλλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, το αν θα αλλάξει ή όχι όνομα. Άφησε ανοιχτό το να προστεθεί κάτι, αλλά όχι να αλλάξει. Και όλα αυτά, ενώ έχει ξεκινήσει μια έτσι κάπως βεβαρημένη περίοδος, να το πω έτσι, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό που ουσιαστικά είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το έχει ξαναπεί πολλές φορές, είναι ότι brand name ισχυρό ο ΣΥΡΙΖΑ, όντως, αυτό ξέρουμε όλοι, ΣΥΡΙΖΑ τον ξέρουν όλοι τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Ναι. Ακόμα και να προσθεθεί κάτι, θα πω εγώ, με την πάροδο των χρόνων θα φύγει. Μπορεί να προσθεθεί αργότερα και κάτι ακόμα, γιατί να θυμηθούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, αν θυμάσαι, κουμού. Όλα αυτά φεύγουν, στο τέλος μένει ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η ουσία τώρα, και αύριο θα υπάρξει και μια πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το πιο στενό, το πράγμα που δείχνει και μάλλον πιο σημαντική συνεδρίαση. Θα υπάρξει ένας απολογισμός, είναι έτοιμο από ό,τι φαίνεται το κείμενο που ετοιμάζουν οι κύριοι Μπαλτάς, Δραγασάκης και Δρίτσας, ο απολογισμός της προηγούμενης κυβερνητικής τετραετίας, των 4,5 χρόνων. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κριτική που θα γίνει για πολιτικές θα αφορά και πρόσωπα. Ναι. Και εκεί θέλει προσοχή να μην διαταραχθούν ισορροπίες, να μην πληγωθούν πολιτικές προσωπικότητες, και αυτό μπορεί να φέρει έναν εμφύλιο. Υπάρχει ένταση, έχεις δίκιο, αλλά νομίζω ότι... Άρα περιμένουμε αύριο ο κύριος Τσίπρας να στείλει κάποιο μήνυμα φρένο στην εσωστρέφεια. Αυτό το μήνυμα προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας, και το ρεπορτάζ λέει ότι σε ένα βαθμό το πέρασε το μήνυμα. Είναι μια δυναμική διαδικασία όμως η πορεία ενός κόμματος προς ένα συνέδριο που θα αλλάξει σε ένα βαθμό τη φυσιογνωμία του. Θα κάνει μια νέα αρχή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έγινε το Σάββατο. Η σύσκεψη του Σαββάτου, που διέρευσε εν μέρη στα μέσα μας ενημέρωσης, ήταν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το παλιό ιερατείο του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Εκεί ο κύριος Τσίπρας είπε δύο πράγματα, σε πολύ σύντομο τα λέω. Να χαμηλώσουν οι τόνοι και να γίνουν κινήσεις για να πουσαριστεί το άνοιγμα, να επιταχυνθεί. Μπορούμε να δούμε λοιπόν και δημοψηφίσματα για διάφορα θέματα, όπως ένα μπορεί να είναι και το όνομα, για να ενεργοποιηθεί ο κόσμος που θέλει να εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει και ένα επίδικο συμμετοχή του. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Φίβο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, διαμαρτυρίες κόντρα στο νέο ασφαλιστικό ξεκίνησαν οι συνταξιούχοι, που καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση θέλει να ψηφίσει ό,τι πιο αντεργατικό και αντιλαϊκό, που οδηγεί σε μείωση των νέων συντάξεων έως και 40%. Το πρωί, πάντως, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι ο νέος νόμος φέρνει αυξήσεις σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους.
Πύρινη συνέντευξη τύπου κατά του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου έδωσαν σήμερα έξω από το Υπουργείο Εργασίας οι συνταξιουχικές οργανώσεις, καταγγέλλοντας το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ως αντιλαϊκό και αντεργατικό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης, επισήμανε ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί. Το νομοσχέδιο, που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, ενσωματώνει ότι αντιεργατικό, αντιασφαλιστικό και αντιλαϊκό ψηφίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων θα μειωθούν έως και 40%. Απαντώντας στις αυξήσεις που διαφημίζει το Υπουργείο Εργασίας, υπογράμισε ότι οι συνταξιούχοι που έχουν συνολικά 30 χρόνια εργασίας και 9.000 ένσημα δεν θα πάρουν τίποτα. Πρόκειται για το 90% των συνταξιούχων. Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου, Χρήστος Μπουρδούκης, τόνισε ότι ζητάμε την αποκατάσταση των συντάξεων με πολιτική απόφαση και όχι με αποφάσεις των δικαστηρίων. Ωστόσο, εφόσον εκδόθηκαν οι αποφάσεις των δικαστηρίων, θα πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα εάν προσέφυγαν ή όχι στη δικαιοσύνη. Λίγο μετά τις 4.30 ακολούθησε πορεία κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από το ΠΑΜΕ. Από την άλλη πλευρά, την εκτίμηση ότι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου το νέο ασφαλιστικό θα είναι νόμος του κράτους, εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι με θετικό πρόσημο και δεν προβλέπουν καμία μείωση, παρά μόνο αυξήσεις. Το νέο ασφαλιστικό βρίσκεται στο άμεσο μέλλον μας, όμως σήμερα στη Βουλή μεγάλες αλλαγές στα επιδόματα έφερε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας Επίδομα Γέννησης και άλλες διατάξεις. Από το Υπουργείο Εργασίας τονίζεται ότι η αιχμή του νομοσχεδίου είναι η χορήγηση επιδόματος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης εντάσσεται ως ουσιαστικό αποτελεσματικό μέτρο για την αντιστροφή της αρνητικής δημογραφικής τάσης. Με το νομοσχέδιο αναμορφώνονται επίσης οι όροι χορήγησης τριών άλλων βασικών επιδομάτων, του παιδιού, στέγασης, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διάσταση της πρόνοιας. Συνδέεται για πρώτη φορά η χορήγηση επιδομάτων με την επαρκή φοίτηση του παιδιού στο σχολείο. Η απαιτούμενη διάρκεια παραμονής ως προϋπόθεση χορήγηση των επιδομάτων ορίζεται στα 12 χρόνια για τους πολίτες τρίτων χωρών από τα 5 που ήταν ως τώρα. Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι με το προσψήφιση νομοσχέδιο, ως ημερομηνία καταβολής όλων των επιδομάτων, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη του κάθε μήνα. Η κυβέρνηση υλοποιεί μια βασική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και παράλληλα σηματοδοτεί θεσμικά την έναρξη μιας συστηματικής προσπάθειας για τη μετώπιση της δημογραφικής κρίσης στη χώρα μας. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η αρμόδια αναπληρώτρια τομεάρχης Θεανό Φωτίου τόνισε ότι προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε παιδεία, υγεία και πρόνοια, και τόνισε ότι εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τους προϋπολογισμούς και στους τρεις αυτούς τομείς. Η Νέα Δημοκρατία τους περικόπτει για το 2020 και προωθεί την ιδιωτικοποίησή τους. Την εν μέρη αθώωση του Μητροπολίτη Καλαβρίτων Αμβρόσιου και την εφαρμογή των επικέστερων διατάξεων του νόμου, εισηγήθηκε σήμερα στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ο ανώτατος εισαγγελέας Παναγιώτης Μπρακουμάτσος. Επιπλέον, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του πρώην Μητροπολίτη ως προς το σκέλος της καταδίκης του με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, καθώς και όλοι οι άλλοι λόγοι που προβάλλονται για την αναίρεση της απόφασης εκ μέρους του Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν παρόν στη δικαστική αίθουσα. Από την πλευρά του, οι συνήγοροι πολιτικοί αγωγής υποστήριξαν ότι λόγω του ρατσιστικού υποστρώματος δεν τίθεται ζήτημα αποποινικοποίησης του αδικήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος ήταν κατηγορούμενος για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος, και η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε να πάρουμε το σχόλιο της Αναστασίας Γιάμαλη, που είναι ήδη εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος είναι γνωστός για αυτά που κήρυτε επί 41 χρόνια. Είναι μάλιστα γνωστός, όχι τυχαία, με το παρατσούκλι χωροφύλακας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λέει πάρα πολλά. Είχε στηρίξει φωναχτά τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Γλυκιά ελπίδα του έθνους, τους έλεγε. Έχει στηρίξει λοιπόν ανοιχτά τους ναζί της Χρυσής Αυγής, τη Χούντα. Έχει δηλώσει ότι θα πυροβολούσε τους ομοφιλόφιλους. Έχει κάνει εγγένεια των γραφείων της Χρυσής Αυγής στο Αίγιο. Κάνει ό,τι μπορεί. Καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης για την καταστροφή στο Μάτι. Μίλαγε, αποκαλούσε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους επί ΣΥΡΙΖΑ μάγους και άθεους. Λοιπόν, το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι έχουμε ακόμη έναν εισαγγελέα μετά την εισαγγελέα της Χρυσής Αυγής που πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων ναζί της Χρυσής Αυγής για το αδίκημα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, να θέλει
να πέσει κάποιος στα χαμηλά πάλι για ακροδεξιό και ρατσιστικό λόγο. Δεν είναι της ίδιας βαρύτητας θέματα, είναι άλλο το να λες και άλλο να μαχαιρώνεις και να σκοτώνεις, αλλά όταν ένας άνθρωπος της θρησκείας, ένας άνθρωπος τον οποίο πολλοί κόσμος τον σέβεται ως εκ της θέσεώς του, γράφει στο προσωπικό του blog, το οποίο το κοιτάζει το ποιμνιό του, «Φτύστε τους», είναι πρόβλημα. Όταν η Εκκλησία δεν κηρύττει την αγάπη, αλλά κηρύττει τη μυσαλλοδοξία, είναι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν κανείς χρησιμοποιεί το ποίμνιο και τη θέση του για να επιτεθεί σε πολιτικούς αντίπα άλλους, ενώ δεν θα έπρεπε να παίρνει πολιτική θέση, είναι επίσης πρόβλημα. Ο Αμβρόσιος καταχραζόταν μάλλον συστηματικά και εμφανώς το εκκλησιαστικό του αξίωμα για λόγους, για σκοπούς προπαγάνδας. Και αυτό είναι λάθος και πρόβλημα. Προφανώς δεν έχουμε δει ακόμη την απόφαση, θα τη δούμε στην συνέχεια. Ωστόσο, νομίζω ότι κάποια στιγμή, αν θέλουμε να λεγόμαστε κράτους δικαίου, αυτά δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Τώρα, απόψε θα ανοίξετε στην εκπομπή σου σε 21 λεπτά, στο Κόντρα 24, όλες τις πλευρές αυτής της υπόθεσης που ξεκίνησε ως αθλητική και πλέον έχει γίνει αμιγώς πολιτικομεντιακή, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι για σήμερα εμείς σχεδιάζαμε ένα εντελώς διαφορετικό πάνελ. Θέλαμε να μιλήσουμε θεματικά για την υγεία. Αλλά νωρίτερα στη σύσκεψη που κάναμε φέραμε την εκπομπή Τούμπα. Και φέραμε την εκπομπή Τούμπα γιατί πράγματι ξεφεύγει του αθλητικού σκανδάλου το όλο αυτό ζήτημα και με την τροπολογία και με την απουσία του αρμόδιου υφυπουργού αθλητισμού και με το μέγεθος, με το εύρος που παίρνει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Οπότε αλλάξαμε εντελώς το πάνελ, θα έχουμε και τη βοήθεια του Γιώργου του Κολοκοτρώνη που είναι έτσι, ένας πολύ ειδικός στα αθλητικά για να έχουμε και αυτό το μέρος της σύγκρουσης και θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρωμανό από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαρακιώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χριστίδη από το Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Κρυθαρίδη από το Μέρα 25, τον κύριο Κρανιδιώτη και βέβαια τον Σπύρο Σουρμελίδη για να συζητήσουμε μαζί με τον Γιώργο Κολοκοτρώνη ακριβώς τι συμβαίνει και τελικά αν απαξιώνεται όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και οι θεσμοί. Μάλιστα. 12 ακριβώς, μεσάνυχτα, όλοι συντονισμένοι, Κόντρα 24. Παίρνουμε πάντα τη σκυτάλη από το δελτίο σου και αυτό είναι καλό. Να είσαι καλά. Αναστασία Γιάμαλη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε δύο Γεωργιανούς, οι οποίοι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο την ώρα που άνοιγαν σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πάμε στο Θανάση Κύρια, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, για να μας πει πώς δρούσαν οι διαρρήκτες. Θανάση, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και τον λόγο. Καλησπέρα Γιώργο. Οι συλληφθέντες φαίνεται να δρούσαν με επαγγελματισμό και με σύγχρονα διαρρηκτικά μέσα. Με τα αυτοκίνητά τους μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, εντόπιζαν τους οδηγούς οι οποίοι πήγαιναν να παρκάρουν το όχημά τους και όταν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κλείδωναν το όχημά τους, περίμεναν να απομακρυνθούν και με μια ειδική ηλεκτρονική συσκευή κατάφεραν να αντιγράψουν τον κωδικό του κλειδώματος. Στη συνέχεια πήγαιναν σαν κύριοι, άνοιγαν το αμάξι και αφαιρούσαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα. Μάλιστα, στη συνέχεια το κλείδωναν κιόλας. Σε έρευνα των αστυνομικών στα σπίτια τους βρέθηκαν εκτός από την ειδική ηλεκτρονική συσκευή και πλήθος από τσάντες, πορτοφόλια, τάμπλετ, κινητά και ό,τι άλλο αξίας είχαν αρπάξει. Τώρα μένουμε σε περιβάλλον διαρρηκτών και ληστών, καθώς συνελήφθηκε ένας 38χρονος, ο οποίος είχε ρημάξει κοσμηματοπολία στα νότια προάστια, έτσι. Κυριολεκτικά δεν είχε αφήσει κοσματοπολείο για κοσματοπολείο στα νότια προάστια. Ο 30χρονος συνελήφθη μετά από έναν τυπικό έλεγχο στην περιοχή της Ομόνιας από τους αστυνομικούς και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα πολλά κοσμήματα τα οποία υπήρχαν στην κατοχή του. Μετά από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του βρέθηκαν τα κλοπημαία τα οποία και απέδωσαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο εν λόγω διαρρήκτης πήγαινε στα κοσματοπολείο, κατάφερε να παραβιάσει
την είσοδο των καταστημάτων και να αφαιρέσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε, όπως χρυσαφικά, ρολόγια, πολύτιμη γλύφους και τέτοια. Θανάση, κύριε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Εκτός σύνορων τώρα, καταιγιστικές, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγη ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του αμερικανικού σχεδίου για την ειρήνευση ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Το deal του αιώνα, όπως ονομάστηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν μοιάζει ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες, καθώς σύσσωμος ο Παλαιστινιακός κόσμος το έχει απορρίψει, υποστηρίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά μεροληπτεί υπέρ των Ισραηλινών θέσεων και με αποφάσεις όπως αυτή της νομιμοποίησης των επικισμών στη Δυτική Όχθη, αλλά και του ορισμού της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Ενδεικτικό είναι πως την ίδια ώρα που ο Νετανιάχου και Τραμπ ανακοίνωναν την τελική μορφή του σχεδίου από το Λευκό Οίκο, η λωρίδα της Γάζας συγκλονιζόταν από τις πρώτες μαζικές κινητοποιήσεις Αράβων, ενώ η μετριοπαθής πτέρυγα της Φατάχ επαναλάμβανε την άρνησή της να δεχθεί το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις σήμερα έχουν ως εξής. Ξεκινάμε καταρχάς από το διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού. Φαίνεται ότι η Hard Rock, η οποία είναι μεγάλη χαμένη στο διαγωνισμό, θέλει να κάνει δύσκολη τη ζωή στην επένδυση αυτή. Οι πληροφορίες του Κόντρα αναφέρουν ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει καταθέσει προσφυγή στο βιβλίο της επικρατείας, αλλά με ελάχιστες πιθανότητες βέβαια για να πετύχει κάτι καλύτερο. Θυμίζω ότι η εταιρεία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό, καθώς και δεν είχε εγγυητική επιστολή πάνω από ένα δις ευρώ που χρειάζεται για αυτό το μεγάλο κατασκευαστικό έργο που θα γίνει στο Ελληνικό. Και δεύτερον, δεν είχε κατασκευαστική εμπειρία σε σχέση με τη Mohegan, η οποία συνεργάζεται στην Ελλάδα με έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους, τη ΓΕΚ Τέρνα. Συνεπώς, θα περιμένουμε τα επεισόδια αυτά. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αναμένεται η επένδυση στο Ελληνικό αργά ή γρήγορα να ξεκινήσει τουλάχιστον σε επίπεδο χωματουργικών εργασιών. Η δεύτερη είδηση, πάμε στην πολύπαθη Κρέτα Φάραμς. Οι πληροφορίες λένε ότι αναμένεται υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στα εργοστάσια της εταιρείας στην Κρήτη και στην Αθήνα, καθώς χρωστάει πάνω από 600.000 ευρώ στον ηλεκτρονικό πάροχο. Από εκεί και πέρα, η εταιρεία συνεχίζει να έχει προβλήματα στη διανομή των προϊόντων της, καθώς δεν εμφανίζονται σε πολλά ράφια το σούπερ μάρκετ, ενώ καθυστερεί εκ νέου η υπογραφή εξυγίανσης με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, που είναι η εταιρεία Impala Invest του επιχειρηματία Βιτζιλέου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο να έχουμε τις εξελίξεις για την πολύπαθη αυτή εταιρεία, η οποία, θυμίζω, απασχολεί περισσότερους από 800 εργαζομένους. Τρίτη και τελευταία είδηση, πάμε στον χώρο των σούπερ μάρκετ, στην ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία φέτος ξεκινά την ανάπτυξη με τα σούπερ μάρκετ του μέλλοντος, όπως λέει. Μικρά σούπερ μάρκετ σε απομακρυσμένες περιοχές, ήδη τα Κύθυρα και η περιοχή του Τυρνάβου είναι οι δύο περιοχές που έχουν επιλεγεί από τη διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία, θυμίζω, ανήκει στον βελγικό όμιλο Ντελέζ, να αναπτύξει μικρά σούπερ μάρκετ σε αυτές τις περιοχές αλλά και σε άλλες. Αυτές, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα οι σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις. Ραντεβού αύριο το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα 24 με την Αναστασία Γιάμαλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.